Εντάξει, ξεκινάμε. Ξεκινάτε από μένα, είστε εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ και πιστεύω ότι θα ακούσετε μία σειρά από δύο διαλέξεις, οι οποίες όμως είναι ένα προήμιο, όπως λέμε εμείς στην επιστήμη της μετάφρασης. Είναι ένα προήμιο, γιατί θα συνεχίσουν και άλλες κάθε εβδομάδα, ώστε να κλείσει ο κύκλος της μεθοδολογίας και με γνώσεις που θα σας ακολουθούν παντού και που κανένα βιβλίο μόνο του και κανένα μάθημα μόνο του δεν θα μπορούσε να σας προσφέρει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ομιλήτρια, την κυρία Ηλιάνα Αρακά, η οποία είναι βιβλιοθηκονόμος, υπηρετεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Απιθύτα και δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά τώρα που θα τα ακούσετε νομίζω ότι θα καταλάβετε πόσο σημαντικό έργο έγινε με το Hell Link. Ξαφνικά ενώθηκαν οι βιβλιοθήκες. Ξαφνικά δηλαδή, είτε ήσουνα στην Κομωτινή, είτε ήσουνα στα Χανιά, είτε ήσουνα στη Θεσσαλονίκη, είτε ήσουνα στο Ιόνιο, μπορούσες να έχεις πρόσβαση στις ίδιες πηγές που μπορούσε να έχει και ένας άνθρωπος στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Γιατί αναφέρω το Πολυτεχνείο της Αθήνας, γιατί ειδικά αυτή η υπόθεση ξεκίνησε με πρόγραμμα ερευνητικό από το Πολυτεχνείο της Αθήνας, όπου πραγματικά άλλαξε την ιστορία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Επομένως, δεν κάνει εγώ να πιάσω καθόλου από το χρόνο της κυρίας Αρακά. Της δίνω το λόγο και την ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά πολύ σημαντικά ζητήματα και πολύ σημαντικά ζητήματα να τα ακούσουν και οι φοιτητές, ειδικά σε ένα μεταπτυχιακό επίπεδο. Εγώ θα σας μιλήσω για τα πνευματικά δικαιώματα και τι είναι όλο αυτό που λέμε πνευματικά δικαιώματα, πνευματική ιδιοκτησία κτλ. Δεν είμαι νομικός, οπότε θα προσπαθήσω απλά να αγγίξω αυτά τα θέματα και να σας δώσω να καταλάβετε 2-3 πράγματα που θεωρώ ότι σας αφορούν άμεσα, χωρίς να μπω σε πολύ νομικές λεπτομέρειες. Να ξεκινήσω λέγοντας τι είναι πνευματική ιδιοκτησία. Έτσι. Πνευματική ιδιοκτησία είναι, έχουμε ένα έργο, έχουμε μια πνευματική δημιουργία και έχουμε ένα περιουσιακό δικαίωμα πάνω σε αυτή την πνευματική δημιουργία. Είναι περιορισμένο στο χρόνο και πρέπει να συντρέχουν και κάποιες προϋποθέσεις για να μπορώ να αποκτήσω αυτό το δικαίωμα. Για τα ελληνικά δεδομένα, η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από το νόμο 2121 του 1993, ο οποίος λέει στο πρώτο άρθρο ότι οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου αποκτούν πάνω σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου, περιουσιακό δικαίωμα, και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό ηθικό δικαίωμα. Εντάξει, δεν καταλάβαμε τίποτα, θα το πω πιο απλά. Για να έχω πνευματική ιδιοκτησία, παραδείγματος χάρη, κάθομαι εγώ και γράφω ένα ποίημα αυτή τη στιγμή. Έχω δημιουργήσει ένα έργο. Έχω πνευματική ιδιοκτησία γιατί είναι κάτι πρωτότυπο. Δεν πήρα το ποίημα της κυρίας Κασάπη και το αντέγραψα. Έτσι, έχω κάτι πρωτότυπο, άρα έχω δημιουργήσει ένα έργο. Έχω μια πνευματική ιδιοκτησία πάνω σε αυτό το έργο. Έχω αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα και μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να το πουλήσω, μπορώ να το σκίσω, μπορώ να το εκδώσω, μπορώ να το σβήσω, να το γράψω και να το τροποποιήσω. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με αυτό το ποίημα. Ακόμη και αν το πουλήσω σε εσάς, μπορεί να δίνω το περιουσιακό δικαίωμα, το πουλάω, φεύγει από μένα, παρόλα αυτά πάντα θα κρατάω το ηθικό δικαίωμα. Δηλαδή, ότι αυτό το ποίημα το έχω γράψει εγώ, είναι μια σύνδεση που δεν κόβεται ποτέ. Υπάρχουν και κάποια όρια σε αυτό το δικαίωμα. Θα σας το πω πολύ απλά. Πρώτα να πω ότι προστατεύεται η μορφή και όχι η ιδέα. Δηλαδή, αν πω εγώ ότι έχω μία ιδέα να γράψω ένα ποίημα για τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Δεν προστατεύεται η ιδέα. Αν όμως εγώ καθίσω και γράψω ένα ποίημα για τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, η έκφραση αυτής της ιδέας τότε προστατεύεται. Για πόσο διάστημα προστατεύεται, για πάντα, για τώρα, για ένα μήνα. Ο γενικός κανόνας είναι τα 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Αρκετά μακάβριο, αλλά έτσι υπολογίζεται.
μέσα στο νόμο και στις διάφορες επικαιροποιήσεις, τέλος πάντων, υπάρχουν με πολλές λεπτομέρειες όλα αυτά. Επαναλαμβάνουν 21-21-93. Και ένα άλλο κομμάτι λέει 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού, 25 έτη από την πρώτη δημοσίευση. Σε αυτό θα ήθελα λίγο να μείνω. Ένα έργο του Σέξπιρ, παραδείγματος χάρη. Έχει 70 χρόνια που πέθανε ο Σέξπιρ. Έχει. Άρα δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα πάνω στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Παρ' όλα αυτά, όμως, έρχεται ο Πατάκης, παίρνει το έργο και το εκδίδει. Καταρχάς λέμε ότι όταν ένα έργο φεύγουν τα πνευματικά δικαιώματα από πάνω του, πάει στο δημόσιο τομέα, τα 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Έρχεται όμως ο Πατάκης και λέει, είναι στο δημόσιο τομέα, εγώ αυτό το έργο μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Το παίρνει και το εκδίδει. Μπορείτε εσείς να σκανάρετε αυτό το έργο ή να το φωτοτυπήσετε και να το βάλετε στην εργασία σας. Γιατί όμως. Είναι στο δημόσιο τομέα. Ο Σέξπιρ έχει πεθάνει και έχουν περάσει όχι απλά 70 χρόνια, πολύ περισσότερα. Γιατί όπως λέει το δεύτερο αστεράκι εδώ πέρα, βάσει του άρθρου 51 και τα λοιπά του νόμου που σας προανέφερα, και ο εκδότης έχει το δικαίωμα 25, διατηρεί το πνευματικό δικαίωμα 25 έτη από την πρώτη δημοσίευση. Και τι δικαίωμα διατηρεί? Όχι του κειμένου, αλλά της στοιχειοθεσίας, των συμβόλων, της σελιδαρύθμισης, της σελιδοποίησης. Οπότε έχουμε και αυτή τη διευκρίνηση. Αλλά να θυμάστε ότι ο γενικός κανόνας είναι τα 70 χρόνια από το χρόνο του δημιουργού και θα δούμε πώς αυτά μεταφράζονται στην πράξη και γιατί μας αφορούνε. Οπότε, έχω γράψει το ποίημα, το εκδίδω, κάνω μια δική μου έκδοση, δεν μπλέκω κανέναν εκδότη, κάνω μια αυτοέκδοση. Άρα έχω το αποκλειστικό δικαίωμα και το ηθικό και το περιουσιακό. Υπάρχει κάποια περίπτωση που να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς να πρέπει να ζητήσετε από μένα κάποια άδεια ή χωρίς να χρειαστεί να με πληρώσετε? Ο νόμος δίνει κάποιες εξαιρέσεις. Μέσα στις εξαιρέσεις είναι και τα ακαδημαϊκά πράγματα, μας πιάνουν λίγο πολύ. Μία εξαίρεση είναι η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Μπορείτε να πάρετε το ποίημά μου, να το φωτοτυπήσετε, να το διαβάσετε στο σπίτι σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να μου ζητήσετε άδεια, δεν χρειάζεται να με πληρώσετε. Το δεύτερο είναι ότι αν θέλετε να πάρετε από το κείμενό μου κάποια κομμάτια και με αυτά τα κομμάτια να υποστηρίξετε μια γνώμη ή να κάνετε μια κριτική, μπορείτε και πάλι χωρίς την άδειά μου να χρησιμοποιήσετε το ποίημά μου, το κείμενό μου, το δοκίμιό μου, οτιδήποτε. Αρκεί να με αναφέρετε. Να πείτε ότι πήρα αυτό το κομμάτι από το τάδε ποίημα, από το τάδε έργο και βάσει αυτού νομίζω ότι τα πράγματα είναι έτσι. Επίσης, για διδασκαλία. Αναπαραγωγή για διδασκαλία. Η κυρία Κασάπη μπορεί να πάρει το ποίημά μου χωρίς να ζητήσει την άδειά μου και μέσα στην αίθουσα να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό για διδακτικούς σκοπούς. Και τέταρτον, είναι η αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία. Μπορεί μια βιβλιοθήκη, η οποία όμως έχει αγοράσει το βιβλίο μου, έχει ψάξει σε όλη την αγορά, δεν το έχει εντοπίσει, μπορεί αν θέλει να το αναπαράξει και να το ξαναβάλει στα ράφια της, να το δώσει σε κάποια άλλη βιβλιοθήκη για προσφορά γνώσης κτλ. Αυτές είναι εξαιρέσεις λοιπόν. Τώρα, έχω γράψει το ποίημά μου και δεν έχω βάλει το όνομά μου μπροστά. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί οποιοδήποτε να πει «Α, ωραία, βρήκα ένα ποίημα, το βρήκα σε ένα βιβλιοπωλείο, σε μια βιβλιοθήκη, δεν έχει όνομα μπροστά. Μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω?» Όχι, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι για να προστατεύσω την πνευματική μου ιδιοκτησία. Αυτός που το παίρνει είναι υποχρεωμένος να βρει από πού προέρχεται και γενικότερα η όλη λογική είναι ότι δεν μπορώ γενικά να δώσω κάτι που δεν έχω. Βρίσκω κάτι, παρόλο που δεν έχει το όνομα, δεν μπορώ να το θεωρήσω δικό μου. Η πνευματική ιδιοκτησία λοιπόν προστατεύεται χωρίς να απαιτούνται διατυπώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορώ να έχω μια σήμανση στο έργο, να βάλω δηλαδή το όνομά μου και είναι αρκετά σημαντικό να εξηγώ πώς θέλω εγώ να διατίθεται το έργο μου.
Δηλαδή θέλω το ποίημά μου να μπορείτε να το πάρετε, να το πουλήσετε, να το τροποποιήσετε, να μην το κάνετε τίποτα, δεν θέλω ούτε καν να το διαβάσετε, ας πούμε. Μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα έτσι ώστε να διευκολύνω την όλη διαδικασία. Και σας δίνω ένα παράδειγμα, ότι η παρούσα παρουσίαση, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν, διατίθεται με άδεια Creative Commons, η έκδοση 4, αναφορά παρόμοια διανομή. Θα δούμε λίγο παρακάτω την όλο αυτό. Και σας λέω ότι αυτό που θα σας δείξω δεν το έχω δημιουργήσει μόνη μου. Το έχω πάρει από δύο άλλες παρουσιάσεις, οι οποίες αντίστοιχα διατίθονταν με την ίδια άδεια. Οι οποίες δηλαδή μου δίναν το δικαίωμα να πάρω υλικό από αυτές, να τις τροποποιήσω και να κάνω μια άλλη παρουσίαση που όμως με υποχρέωνε να την διανύμω με τον ίδιο τρόπο. Με την ίδια άδεια. Οπότε, μπορώ να... δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διατυπώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά είναι καλό να υπάρχει σήμανση. Σίγουρα λέμε από πού πήραμε το υλικό που χρησιμοποιούμε, αλλά και πώς θέλουμε να διατίθεται το υλικό που έχουμε δημιουργήσει. Τώρα, η κατάσταση λίγο... μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Αν θέλετε κάτι, με σταματάτε, με ρωτάτε. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε νομικοί. Οπότε, όποια ερώτηση είναι εντελώς κατανοητή και αναμενόμενη. Τώρα, η κατάσταση περιπλέκεται λίγο όταν δεν είναι ένα ποίημα που έχω γράψει εγώ και απλά το εκδίδω ή δεν το εκδίδω ή το κρατάω στο σπίτι μου. Είναι όταν εγώ εργάζομαι, όπως καλή ώρα τώρα, σε ένα πρόγραμμα, κάποια μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο, όταν παράγω έργο στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, στο πλαίσιο της εργασίας μου, όταν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Εκεί λίγο εσείς που είστε φοιτητές και κάνετε μια εργασία στο μεταπτυχιακό σας, εκεί λίγο η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Για τα μέλη ΔΕΠ λοιπόν, όταν στο πλαίσιο της εργασίας τους κάνουν κάποιο έργο, μια μελέτη, γράφουν κάτι, είναι δικό τους το έργο. Επαναλαμβάνω ότι το ηθικό δικαίωμα το κρατάει πάντα ο δημιουργός, έτσι. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι που έχει γράψει η κυρία Κασάπη γιατί εργάζεται στο Πανεπιστήμιο και να πούμε ότι είναι αλουνού ή ότι δεν είναι δικό της κτλ. Το περιουσιακό δικαίωμα όμως, ανάλογα με τη σύμβαση και με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, μπορεί και να μεταβιβάζεται στο Πανεπιστήμιο. Ανάλογα τη σύμβαση και ανάλογα τις, κάθε φορά τις διαδικασίες που υπάρχουν. Συνήθως όταν εργαζόμαστε σε κάποιο έργο και δημιουργούμε σε κάποιο έργο, σε κάποιο πρόγραμμα και δημιουργούμε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, συνήθως αυτός που μας πληρώνει έχει και το περιουσιακό δικαίωμα. Στην περίπτωση των φοιτητών τώρα, κάνετε μία εργασία και πάλι δεν σας παίρνει κανείς την εργασία. Το ηθικό δικαίωμα είναι δικό σας. Από εκεί και πέρα όμως, ανάλογα με τον κανονισμό των σπουδών, μπορεί να μεταβιβάζεται το περιουσιακό δικαίωμα. Στη δική σας περίπτωση που είστε μεταπτυχιακοί φοιτητές, στο τέλος θα κληθείτε να κάνετε, αν δεν κάνω λάθος, μια διπλωματική εργασία. Στο site της βιβλιοθήκης, στο link υπηρεσίες, φοιτητές, θα δείτε κάτω-κάτω ότι υπάρχει μια επιλογή υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Θα μπείτε μέσα και θα σας δίνει κάποιες οδηγίες για το πώς μπορείτε να υποβάλλετε την εργασία σας. Θα σας πει ότι δεν παίρνουμε κάτι έντυπο, το θέλουμε σε CD και πρέπει να εκτυπώσετε ένα έγγραφο, να το υπογράψετε και να μας το δώσετε. Αυτό το έγγραφο. Το οποίο σε κάποιο σημείο τι λέει. Με το παρόν έγγραφο παραχωρώ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Απουθού το δικαίωμα της δημοσίευσης της ηλεκτρονικής μορφής της μεταπτυχιακής μου εργασίας μέσω της ψηφιακής βάσης της στο διαδίκτυο, το ιδρυματικό καταθετήριο, για εκπαιδευτική, ερευνητική και ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Συμφωνείτε με αυτό? Νιώθετε κάποια ανασφάλεια? Θα το κάνετε ή θα πείτε ότι όχι, εγώ δεν θέλω να δώσω την εργασία μου? Νομίζω είναι απόφαση συγκλήτου, οπότε δεν μπορείτε. Μπορείτε απλά αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πείτε ότι για 3 χρόνια τη θέλω κλειστή. Και δεν θέλω να ανοίξει δηλαδή άμεσα το πλήρες κείμενο, θέλω για 3 χρόνια να μείνει κλειστή. Βέβαια αυτό συμβαίνει συνήθως σε κάποια διδακτορικά, σε κάποιες πατέντες, έτσι σε πιο ιδιαίτερα θέματα. Παρ' όλα αυτά,
Εντάξει, να μην πούμε στη λογική ότι είμαι υποχρεωμένη, άρα είναι καλό. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή φοβάστε ότι θα σας κλέψουν, ότι θα... δεν ξέρω. Ναι. Υποθέτω ότι κάποιος που θα πάρει κάτι mm-hmm. θα πρέπει να πει ότι το πήρα από την τάδε. Αυτό το έχουμε πει ήδη, ναι. Ότι ακόμη και τις εξαιρέσεις του νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι ναι, μένει η εξαίρεση, αλλά αναφέρω από πού έχω πάρει το υλικό μου, σίγουρα. Ναι. Άρα, ας πούμε, αν θέλουμε να υπάρχουν, ναι. Πώς το λένε, υποσημειώσεις mm-hmm. με το έργο μας, mm-hmm. νομίζω ότι θα το βάζαμε ναι. εκεί. Ναι. Απλώς αυτό που έχω δει είναι ότι πολλά δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχω μπει στις διδακτορικές mm-hmm. διατριβές. Ναι. Δεν μπορείς να τις κατεβάσεις με PDF πάρα πολλές, μόνο mm-hmm. να τις διαβάσεις εκεί μπορείς. Mm-hmm. Στο... Από το ΙΚΕ για τις διδακτορικές. Ναι, από εδώ, σε αυτό το απευθύ. Ναι, μπορείς να τις δεις. Μπορείς να δεις, ναι, με τις... δεν είναι τόσο mm-hmm. φιλικό προς τον χρήστη, mm-hmm. γιατί είναι σε συγκεκριμένο μέγεθος mm-hmm. και όταν είναι μια διδακτορική διατριβή είναι λίγο μεγάλη για mm-hmm. να την... Ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Οκ, okay, ναι. Θα ήθελα να πω ότι εγώ είμαι γενικώς γενναιόδωρος άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά... Με παρακολούσε πάρα πολύ το ότι κάποιος θα κλέψει ένα κομμάτι από την εργασία μου. Ναι. Διδακτορική να χρησιμοποιήσει σαν ειδικό. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Ήθελα να σας συμβουλέψω να μην φοβάστε να δημοσιοποιήσετε τις δουλειές σας. Ο μόνος τρόπος για να σώσεις μια πνευματική δουλειά είναι να την κάνεις να φανεί δημόσια σε χώρους που έχουν κύρος και σε χώρους που διέπονται από κανόνες αναφοράς στη δουλειά αυτή. Δεν μπορείς να σώσεις τη δουλειά σου αν την έχει μόνο ο υπόπτης καθηγητής σου, αν την έχει δει μόνο ο καλύτερος φίλος σου, αν την έχουν ακούσει μόνο 5 άνθρωποι που θα έρθουν τη μέρα που θα κάνεις το σεμινάριο για να υποστηρίξεις τη διπλωματική σου. Τη δουλειά σου την υπερασπίζεσαι όταν τη δημοσιεύεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όσο περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν τη δουλειά σου, τόσο περισσότεροι είναι οι φύλακες άγγελοι σου για να μην υποστείς λογοκλοπή. Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι όσα περισσότερα μάτια δούνε τη δουλειά σου, τόσο περισσότερο την κατοχυρώνεις. Επίσης, γιατί να, ας μην πούμε στη διαδικασία ότι θα κλέψει ένα κομμάτι από αυτά που γράφω. Εάν έχει πάρει ένα κομμάτι, το έχει χρησιμοποιήσει σωστά, θα το πει και η συνάδελφος, αλλά όταν παίρνω αυτούσιο ένα κομμάτι από ένα κείμενο, πρέπει να το βάλω σε εισαγωγικά, να το βάλω σε πλάγια γράμματα και να πω ότι από πού το πήρα. Ουσιαστικά δεν το κλέβει, μου κάνει αναφορά, τιμάει το έργο μου. Ναι, αν το πάρει και το αποκρύψει και πει ότι είναι δικό μου και τι ωραία που τα λέω, ναι, εκεί προφανώς υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό, όπως επαναλαμβάνω θα σας πει η συνάδελφος, έχουν δημιουργηθεί και τα λογισμικά λογοκλοπής που πλέον μπορούν και αναγνωρίζουν την κλοπή, έτσι. Όταν, και πάντα είπαμε ότι δεν μπορώ να κλέψω ολόκληρο, να πάρω ολόκληρο κομμάτι και να το βάλω στην εργασία μου. Πρέπει να είναι ένα μικρό κομμάτι για να υποστηρίξω αυτό που θέλω να πω, για να ενισχύσω τη γνώμη μου, για να διαφωνήσω, για να κάνω κριτική, όχι να πάρω ολόκληρη την εργασία. Οπότε εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω και στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσβασης που είναι ένα τεράστιο κίνημα και είχαμε κάνει και μια εβδομάδα, κάποιες εκδηλώσεις για την ανοιχτή πρόσβαση, ότι να μην φοβάστε να ανοίξετε το υλικό σας. Απλά. Όπως είπαμε, εννοείται μια προσοχή, σήμανση, ποιοι είστε, από πού είστε, πώς θέλετε να διατίθετε το υλικό σας και γενικά να μην φοβάστε να ανοίξετε την πνευματική δημιουργία σας και να εμπιστεύεστε επίσης και τα... Δηλαδή, παρόλα τα προβλήματα ή τις πώς να πω, αστοχίες ενδεχομένως που μπορεί να έχει κάνει η βιβλιοθήκη, ένα λογισμικό κτλ, να τα εμπιστεύεστε, η δική μου η προσωπική άποψη. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι. Ένα κείμενο πρέπει να έχει δημοσιευθεί για να δει το λογισμικό ότι πρόκειται να λογοκλοπεί. Να σας τα πει συνάδελφος, γιατί για τη λογοκλοπή θα σας μιλήσει συγκεκριμένα. Θα μιλήσετε αναλυτικά δηλαδή γι' αυτό, για τη λογοκλοπή, αλλά θα σας τα πει συνάδελφος, να μην πω στα χωράφια της. Ωραία. Θέλω όμως να σας πω κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Έγραψα εγώ το ποίημα που σας έλεγα πριν. Αν το πάρει κάποιος από εσάς και το απλά το, δεν ξέρω, το μουτζουρώσει, το κάνει, το αλλάξει και το κρατήσει στο γραφείο του ή στη βιβλιοθήκη του, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν όμως το πάρει
και το επανεκδώσει, είτε τροποποιημένο είτε μη τροποποιημένο, εκεί ο κίνδυνος αυξάνει. Έτσι λοιπόν και στη δική μας περίπτωση, άμα κάνουμε μία εργασία, την οποία τη δώσουμε απλά στην καθηγήτριά μας και η καθηγήτριά μας το βάλει στο σιρτάρι, την πετάξει μετά από ένα εξάμεινο κτλ. Είναι λιγότερη η κίνδυνη. Αν όμως αυτή η εργασία που θα δημοσιευθεί δηλαδή στο ιδρυματικό καταθετήριο ή οπουδήποτε αλλού, εκεί πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, είναι ένας φοιτητής ο οποίος θέλει να κάνει μια εργασία σε ένα μάθημα και παίρνει μια φωτογραφία από το Google Images, ένα χάρτη από το Google Maps, ένα βίντεο από το YouTube και κάτι από τη Wikipedia. Τα βάζει μέσα στην εργασία του. Η εργασία του θα δημοσιευθεί στο ιδρυματικό καταθετήριο του Ιδρύματος, το αντίστοιχο ΙΚΕ. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρει από πού πήρε το κάτι. Ωραία, να το αναφέρει. Μπορεί σε κάθε περίπτωση να το κάνει και πάλι. Ναι. Πρέπει να γράψει κάτι δικό του σίγουρα. Ναι, δεν είπα ότι η εργασία θα είναι μια εικόνα, μια φωτογραφία, ένα βίντεο κτλ. Θα έχει και δικό του κείμενο, αλλά μπορεί... Εμένα με έχει εκπαιδεύσει η κυρία Λαμπρίδου. Δεν δημοσιεύει τα paper στο περιοδικό ναι, που διευθύνω. Ναι, ναι. Εάν έχουν φωτογραφίες και δεν έχουμε επιστολή του δημιουργού ότι επιτρέπει να δημοσιευτεί. Ναι. Και αλλιώς μου λέει θα μου στείλουν το λινκάκι μόνο ναι. και ας το ναι. κοιτάζει ο κάθε αναγνώστης από το link. Πολύ ωραία. Οπότε είναι άλλο να βάλω την ίδια τη φωτογραφία και άλλο να βάλω το link. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, να το πω γενικά, ότι επειδή βρίσκω κάτι στο ίντερνετ, δεν σημαίνει ότι μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω ή να το κάνω ό,τι θέλω. Επειδή υπάρχει στο Google ή υπάρχει οπουδήποτε. Γενικά, ο κανόνας είναι ότι δεν μπορώ να δώσω κάτι που δεν έχω. Δηλαδή, μια φωτογραφία που είναι δική μου, που δεν είναι δική μου, συγγνώμη, δεν μπορώ να την χρησιμοποιήσω από τη στιγμή που δεν είναι δική μου. Άμα όμως είναι ανοιχτό λογισμικό. Ακριβώς. Όχι λογισμικό ανοιχτό. Μπορεί η φωτογραφία να μην έχει κόπιρα. Αυτό πάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο βήμα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε αν η φωτογραφία υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να δούμε. Και πώς μπορούμε να το δούμε. Μισό λεπτό. Αυτό μεγάλωσε λίγο. Ωραία. Για το Google, παραδείγματος χάρη, που είπαμε, υπάρχει πάνω η επιλογή εικόνες. Έτσι. Πάω εγώ και γράφω ότι θέλω να βρω μια φωτογραφία για ένα δέντρο, λέω τώρα. Δεν ξέρω. Για ένα δέντρο. Μου βγάζει όλες αυτές τις φωτογραφίες. Τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να πάω πάνω στα εργαλεία αναζήτησης, δικαιώματα χρήσης και να δηλώσω ότι θέλω να βρω μια εργασία την οποία να τη χρησιμοποιήσω εκ νέου, να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω εκ νέου, που μου δίνει αυτό το δικαίωμα. Και μου βγάζει μια λίστα από φωτογραφίες. Μια λύση είναι αυτή. Αντίστοιχο, και στο Flickr παραδείγματος χάρη, θα δείτε ότι κάτω από κάθε φωτογραφία υπάρχει επισήμανση. Άμα θέλετε, θα προσπαθήσουμε να το δούμε. Και ο δημιουργός φαίνεται. Το Flickr είναι. Θα σας πω τώρα. Ναι, είναι ένας χώρος που ανεβάζουμε φωτογραφίες. Στο Flickr φαίνεται και ο δημιουργός. Αργεί λίγο. Μας έβγαλε φωτογραφίες από δέντρα. Αν ανοίξω μία φωτογραφία στην τύχη, μου λέει, παραδείγματος χάρη, ότι είναι all rights reserved, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει copyright, δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Αυτό που μπορώ να κάνω, αυτό που είπε η κυρία Κασάπ, είναι να δω ποιανού είναι, να το εντοπίσω κτλ. Μου δίνει οδηγίες. Και αφού εντοπίσω ποιανού είναι, να ζητήσω από τον δημιουργό την άδεια. Να του πω ότι θέλω να κάνω τη διπλωματική μου εργασία, θέλω να μου δώσετε την φωτογραφία σας για εκπαιδευτική χρήση. Και αντίστοιχα να πάρω ή να μην πάρω άδεια.
Θα μπορούσε από κάτω να υπάρχει άλλη σήμαση. Τώρα δεν ξέρω αν πετύχουμε κάποιο εικονιδιάκι σχετικό. Εγώ θέλω κάτι να πω στους ναι. μεταφραστές τώρα. Ναι. Όταν αποφασίζετε να μεταφράσετε ένα έργο, να μην το μεταφράζετε χωρίς να έχετε συνεννοηθεί με τον εκδότη του στο εξωτερικό. Δηλαδή, σας δίνει το δικαίωμα πόσα θέλει, 100 ευρώ, 200 ευρώ, για πόσους μήνες. Να κρατάτε αυτό το διάστημα. Ξέρω μεγάλους μεταφραστές που βρέθηκε να έχουν τέλειες μεταφράσεις στα συρτάρια τους, γιατί δεν είχαν πάρει το δικαίωμα και το είδαν να δημοσιεύεται όταν τελείωσαν τη δική τους τη μετάφραση, πριν να πάνε να ψάξουν στους εκδοτικούς οίκους. Αυτό να το θυμάστε πάντα. Και ποτέ όταν παίρνετε την άδεια από έναν εκδότη για μία μετάφραση, δεν κρατάει για πάντα. Είναι συνήθως ναι. 6 μηνών. Γιατί αν είναι για περισσότερο διάστημα, είναι πάρα πολύ ακριβή. Κανένας εκδότης δεν θα πληρώσει πάνω από 500 ευρώ για μία άδεια. Ναι. Συγγνώμη, η άδεια παίρνεται από τον εκδότη, όχι από τον ίδιο τον συγγραφέα, εφόσον είναι η ζωή. Από τον εκδότη στον εκδότη πηγαίνει. Γιατί περιουσιακά το έργο όταν έχει δημοσιευτεί στο εξωτερικό είναι του εκδότη. Συνήθως ο συγγραφέας παραχωρεί τα περιουσιακά δικαιώματα στον εκδότη. Αλλιώς δεν θα πληρωθεί. Μπορεί να γίνει και αυτό. Και εμείς έχουμε στο περιοδικό που δημοσιεύει οι μεταφρασιολογικές εργασίες, το ITI, που είναι ανοιχτό περιοδικό του Πανεπιστημίου, έχουμε κατευθείαν άδειες από ζώντες επιστήμονες με μεταφρασιολόγους και σημειωτικούς από την Ιταλία, οι οποίοι στέλνουν μια επιστολή και λένε «Ναι, επιτρέπεται να μεταφραστεί». Αλλά αυτό είναι η πολύ τυχερή στιγμή του μεταφραστή. Ναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είτε μιλάμε για το ποίημα που λέγαμε πριν, mm-hmm. είτε μιλάμε για μια φωτογραφία που τραβάμε εμείς. Ναι, ναι. Πώς την κατοχυρώνουμε εμείς στο όνομά μας? Σας είπα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη, δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερη σήμανση. Δεν υπάρχει λόγος. Ότι ακόμη και να μην υπάρχει μάλλον ιδιαίτερη σήμανση, αυτός που θέλει να την ξαναχρησιμοποιήσει, οφείλει να βρει ποιανού είναι. Από εκεί και πέρα, για να αποφύγουμε όλη αυτή τη διαδικασία, να την κατοχυρώσετε αρκεί να έχει πάνω το όνομά σας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Απλά. Ναι. Ναι. Και ωραία. Έχω γράψει εγώ ένα ποίημα. Πολύ ωραία. Και γράφω το όνομά μου. Το παίρνει κάποιος και το σβήνει, γράφει το δικό του. Ναι. Πώς μπορώ να αποδείξω αυτό? Θα υποστεί τις συνέπειες. Όχι, πρώτο γράφει και το δικό μου το ποίημα. Πώς μπορώ να το αποδείξω εγώ αυτό? Κάπου θα το έχεις δημοσιεύσει ναι, και θα έχεις... υποστεί τις συνέπειες. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως και με τα τραγούδια που... Άρα μιλάμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει δημοσιευτεί. Δεν σώζεις δουλειά, δεν τη δημοσιεύσεις. Ναι. Σας το λέω ακριβώς γιατί έχω την υποχρέωση να αναδιδάξω μερικά πράγματα που τα παραλαμβάνω από τους βιβλιοθηκονόμους τόσο όμορφα και πρέπει να σας τα μεταφέρω τόσο πραγματιστικά και τόσο κοινικά. Δεν σώζεις τίποτα γιατί εγώ κοινικά θα σας μιλήσω, επειδή κοινικό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Θα σωθεί, δεν θα σωθεί αυτό που κάναμε μικρό ή μεγάλο, μόνο να δημοσιευτεί. Κάνε ένα blog και βγάζεται εκεί. Κάνε μια ιστοσελίδα και βγάζεται εκεί. Κάνε μια ομάδα με άλλους και κάνε μια ιστοσελίδα. Βρες τρόπο όμως κάπου να τα βγάζεις. Κάποιος άλλος είδε ένα χέρι. Δηλαδή ακόμη και στο Facebook, αν δημοσιευτεί κάτι, θεωρείται ότι είναι κομματική ιδιοκτησία. Αν είναι original και είναι κάποιο συγκεκριμένου χρήστη ακόμη, του... Ας μιλούμε Facebook, ας πούμε, ιστοσελίδα κοινωνικής δικαιώσης. Ωραία, ναι. Αν είναι κάτι που το έχει γράψει πρωτοτύπως ένας χρήστης και φαίνεται ότι το έχει γράψει και υπάρχουν και ημερομηνίες, αν τον ενδιαφέρει μετά να διεκδικήσει ότι έχει την πατρότητα, ναι, μπορεί να το κάνει. Ναι. Τώρα νομικά σας είπα, ας μην το δούμε τόσο νομικά. Είπαμε, η πατρότητα διεκδικείται με δημοσίευση και χρονολογικά. Δεν μπορείς να τη διεκδικήσεις αλλιώς. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε, ναι. Κάτι άλλο? Μπερδευτικά τα λίγο σε αυτό το σημείο? Όχι, εντάξει, ωραία. Τώρα, στο Flickr που είχαμε μείνει, υπάρχει και εδώ επιλογή αντίστοιχα να αναζητήσουμε φωτογραφίες με οποιαδήποτε άδεια στο marketplace του Flickr, με άδειες Creative Commons που να επιτρέπεται η εμπορική χρήση. Μας σώζει δηλαδή από πολύ κόπο
Από το να πάω στο Google και απλά να βάλω ένα δέντρο και να πάρω οτιδήποτε και λέμε τώρα, αύριο, μεθαύριο να έχω κάποια προβλήματα, μπορώ να κάνω μια τέτοια αναζήτηση και να βρω εκαθαρισμένο υλικό από την αρχή. Τώρα, στην περίπτωση που θέλω οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσω μια εικόνα και καμία άλλη δεν μπορεί να αντικαταστήσει, εκεί πρέπει να κάνω ο ίδιος εκαθάριση. Που εκαθάριση σημαίνει ότι έχω ένα έργο με πνευματικά δικαιώματα και προσπαθώ να πάρω άδεια για αυτό το έργο. Που είναι όμως αρκετά δύσκολη, δύσκολη διαδικασία, χρονοβόρα και πιθανότατα να μην πάρω και ποτέ άδεια. Οπότε από το να κάνω αυτό, καλύτερα να ζητήσω από την αρχή υλικό που μπορώ να το χρησιμοποιήσω ελεύθερα. Είμαι κάποια άδεια Creative Commons, είναι στο δημόσιο τομέα. Είναι πολύ καλύτερα για μένα αυτό. Ή να βάλω το link. Που δεν ή να βάλω το link, ναι. Ή να βάλω το link. Ναι, ναι. Θα εξηγηθεί περισσότερο αυτό το Creative. Ναι. Γιατί ναι. Θα, θα εξηγηθεί, είναι κάποιες άδειες, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Okay, ναι. Να επιστρέψω στην παρουσίαση. Okay. Ωραία. Και ακόμη και το Google Maps δεν είναι ελεύθερο. Καλύτερα να χρησιμοποιήσω το OpenStreetMap που μου δίνει ελεύθερα το υλικό. Δηλαδή θέλει πολύ προσοχή στη χρήση αυτού που βρίσκουμε στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε πάντα να το χρησιμοποιούμε ελεύθερο. Ακόμη και στο YouTube πρέπει να δούμε ότι το υλικό που έχει ανέβει, τι άδειες υπάρχουν από πίσω. Και καλύτερα στην περίπτωση του YouTube μας σώζει από πολλά μπλεξίματα το να βάλουμε το link, από το να μεταφορτώσουμε το ίδιο το βίντεο. Στη Wikipedia τώρα, η Wikipedia και τα Wikimedia Commons είναι μια πάρα πολύ καλή πηγή με την έννοια ότι το υλικό τους δίνεται με άδειες Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή, θα εξηγήσουμε τι είναι. Απλά το μόνο ζήτημα είναι ότι αν πάρουμε υλικό από τη Wikipedia και τα Wikimedia Commons κτλ. Πρέπει το έργο που θα παράξουμε να το δώσουμε την ίδια άδεια. Δηλαδή να δώσουμε και εμείς την ίδια άδεια αναφορά παρόμοια διανομή. Το οποίο νομίζω ότι δεν μας ενοχλεί. Και τώρα, τι είναι οι άδειες Creative Commons. Έτσι. Θα δείτε το CC, το εικονιδιάκι CC πολύ συχνά. Είναι ένα εργαλείο για τους δημιουργούς που θέλουν να δημοσιοποιήσουν το έργο τους και να πούνε με ποιον τρόπο θέλω να χρησιμοποιήσετε το έργο μου. Δηλαδή, πάρτε το ποίημά μου και σας επιτρέπω να το τροποποιήσετε, αλλά δεν θέλω, δεν σας επιτρέπω να το πουλήσετε. Πάντα είναι απαραίτητο να γίνεται όμως αναφορά σε όλες τις άδειες, είναι 6 άδειες, είναι απαραίτητη η αναφορά στον δημιουργό. Έτσι, οπότε μπορείτε να θα με αναφέρετε, πάρτε το, τροποποιήστε το, αλλά δεν θα το πουλήσετε. Ή πάρτε το, θα με αναφέρετε, τροποποιήστε το και πουλήστε το, δεν με ενδιαφέρει τι θα το κάνετε, αρκεί να αναφερθεί το όνομά μου. Συγγνώμη, αρκεί να αναφερθεί το όνομά μου. Οπότε, οι άδειες Creative Commons εξυπηρετούν και τους δημιουργούς, γιατί τους λύνουν τα χέρια στο, πώς θέλουν, στο να δείξουν πώς θέλουν το έργο τους να χρησιμοποιείται, αλλά και στους χρήστες που με το που βλέπουν ότι υπάρχει μια άδεια Creative Commons, ξέρουν τι θα μπορούν να κάνουν με αυτό που βλέπουν μπροστά τους. Έχουμε 6 άδειες, τώρα έχουμε φτάσει στην 4η έκδοσή τους. Και ουσιαστικά, η πιο... ανοιχτή, δηλαδή όσο είμαστε στο πιο ανοιχτό και πάμε στο πιο κλειστό. Η πιο απλή άδεια είναι απλά η αναφορά. Όπως ας πούμε, σε αυτή την παρουσίαση, θέλουμε απλά αναφορά. Αν την πάρετε, κάντε την ό,τι θέλετε. Σβήστε την, γράψτε την, πουλήστε την, απλά να μας αναφέρετε. Αυτό που λέγαμε για τη Wikipedia. Αναφορά παρόμοια διανομή. Αν πάρετε υλικό από τη Wikipedia, πρέπει να αναφέρετε ότι είναι από τη Wikipedia, αλλά αυτό που θα παράξετε θα πρέπει να το δώσετε κι εσείς με παρόμοια άδεια. Αναφορά όχι παραγωγά έργα. Πάλι αναφορά στο δημιουργό, δεν επιτρέπεται να το τροποποιήσετε. Να κάνετε παράγωγα έργα από αυτό το πρωτότυπο έργο. Αναφορά μη εμπορική χρήση. Έτσι, δεν... που εδώ υπάρχει μια συζήτηση τι εννοούμε εμπορική χρήση. Για να το πούμε πολύ απλά είναι ότι ξέρω, να μην μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από αυτό, μάλλον κάπως έτσι είναι η πιο απλή ερμηνεία, αν και βέβαια υπάρχει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Αναφορά μη εμπορική χρήση, αλλά και παρόμοια διανομή, δηλαδή με αναγκάζει άδεια να το παρέχω το έργο μου με παρόμοιο τρόπο. Και η πιο αυστηρή, θα το λέγαμε έτσι, άδεια είναι αναφορά μη εμπορική χρήση, όχι παράγωγα έργα. Ούτε μπορώ να την πουλήσω, ούτε το έργο, ούτε μπορώ να το πουλήσω, ούτε μπορώ να το τροποποιήσω, ούτε ο καθεξής. Και αυτό το ορίζει ο δημιουργός. Αυτό το ορίζει ο δημιουργός. Από την αρχή.
Από την αρχή. Είναι λίγο σαφές τώρα αν τι... Δεν αν δεν... Ο νόμος που λέει, δηλαδή... Ωραία. Αν δεν ορίσει, αν δεν βάλει κάποια διακρίτη δικό μας κτλ. Copyright. Είπαμε, ναι, όχι. Είναι δικό του. Υπάγεται στο copyright. Αυτόματα, ναι. Αυτό ορίζει ο νόμος. Και είπαμε ότι δεν χρειάζεται καν ιδιαίτερη σήμανση. Δηλαδή, βρίσκω εγώ ένα θεατρικό έργο που μπορεί να μην είναι, να έχει σβηστεί το όνομα ή να μην υπάρχει το όνομα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν βρήκα το όνομα του θεατρικού συγγραφέα, λέω, α, τι ωραία, έχω γράψει ένα θεατρικό έργο. Οφείλω να βρω ποιος το έγραψε. Και υπάρχει και το άλλο πρόβλημα, τα ορφανά έργα, άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο, που υπάρχουν κάποια έργα τα οποία ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο δημιουργός τους και δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε, είναι τα λεγόμενα ορφανά έργα. Σε μια πάρα πολύ απλή εξήγηση τώρα αυτό, έτσι όπως σας το είπα, καθόλου νομικό. Αλλά αυτό που είπατε, ένα θεατρικό έργο το έχει γράψει κάποιος copyright, αν δεν έχει δώσει κάποια άλλη άδεια. Εντάξει. Και πώς λειτουργούν οι άδειες. Μπαίνουμε στο site των Creative Commons, υπάρχει και σε ελληνική μετάφραση, και υπάρχει ένας wizard, ένας οδηγός, ο οποίος ουσιαστικά εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, δεν πρέπει να γνωρίζουμε αναλυτικά αυτές τις άδειες, τι σημαίνουν, τι δεν σημαίνουν. Μας το βγάζει ο οδηγός. Μας ρωτάει δηλαδή, θέλετε το έργο σας να είναι για εμπορική χρήση. Λέμε εμείς ναι ή όχι. Θέλετε να δημιουργούνται παράγωγα έργα από το έργο σας. Λέμε εμείς ναι ή όχι κτλ. Και ουσιαστικά μας βγάζει μόνο του, μας βγάζει την άδεια. Και απλά εμείς το χρησιμοποιούμε και το βάζουμε στην εργασία μας. Βάζουμε το link που θα μας βγάλει και το αντίστοιχο σηματάκι. Δηλαδή μας το δίνει έτοιμο από το site αυτό. Παρακαλώ. Το e-learning για τις εργασίες που μπορεί κάποιος να ανεβάσει στο πλαίσιο ενός μαθήματος. Εργασίες, να ανεβάσει ο φοιτητής να ανεβάσει εργασίες. Το e-learning είναι κλειστή πλατφόρμα ή ανοιχτή πλατφόρμα. Κλειστή πλατφόρμα. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιος πρόσβαση στο πλαίσιο ενός μαθήματος, αλλά μπορεί να εγγραφεί και όντας φοιτητής από κάποιο άλλο τμήμα ή σχολή. Ωραία. Ναι. Οπότε το βλέπει και κάποιος που είναι εκτός του χώρου. Ναι. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις. Ναι. Όταν ανεβάζεις υλικό, ναι. Με τι άδεια το ανεβάζεις το υλικό. Και σου δίνει οι επιλογές από Creative Commons. Ωραία. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν μπορείς να πεις. Προτείνετε εσείς στο πλαίσιο με τα πτυχιακών κάποια συγκεκριμένη άδεια ανάλογα με το επίπεδο σπουδών. Συνήθως αυτό που προτείνεται είναι η αναφορά παρόμοια διανομή. Συνήθως. Και στα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα, εάν δεν κάνω λάθος, αυτή η άδεια προτείνονταν. Η αναφορά παρόμοια διανομή. Τώρα, αν θέλετε να είναι και μη εμπορική χρήση παρόμοια διανομή, είναι στο χέρι σας αυτό. Είναι η πιο συνηθισμένη, νομίζω, άδεια. Ωραία. Τα βασικά ζητήματα που ήθελα να σας αναπτύξω είναι αυτά για να μην πάρω και όλο το χρόνο της συναδέρφου. Και όπως σας είπα και στην αρχή, και εγώ δυσκολεύομαι γιατί είναι πολύ νομικό το περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά όμως εννοείται ότι αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να το ρωτήσετε και να το αναλύσουμε. Αυτό που θέλω γενικά να κρατήσετε είναι ότι να μην φοβηθείτε να βγάλετε ανοιχτό το υλικό σας. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά που χρησιμοποιούμε. Δεν μπορώ να δώσω κάτι που δεν έχω. Είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι βίντεο, είτε είναι κείμενο. Σωστός τρόπος αναφορών θα σας τα πει η συνάδελφος, η παραπομπών κτλ. Και απλά να σας ενημερώσω αυτό το σημείο. Δηλαδή, μιλήσαμε τώρα και σας είπα για Creative Commons. Κάποιος μπορεί να μην κατάλαβε, κάποιος μπορεί να έχει περισσότερες απορίες. Μπορεί αύριο που θα πάτε να καταθέσετε τη διπλωματική σας εργασία να σας προκύψει κάποιο πρόβλημα νομικής φύσης. Θέλω να σας ή να περάσετε σε ένα επόμενο επίπεδο, να γίνετε διδάκτορες κτλ. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στο Πανεπιστήμιο μέσα υπάρχει το HeLegal, το γραφείο του HeLegal. Είναι μια υπηρεσία νομικής συμβουλευτικής για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Τέλος πάντων, λίγο λεπτομέρειες, ήταν μια οριζόντια δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ξεκίνησε η υλοποίηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τώρα έχει μεταφερθεί εδώ πέρα, είναι μέσα στα χωράφια μας δηλαδή. Υπήρχε μια ομάδα υλοποίησης, μέσα σε αυτήν την ομάδα είμαι και εγώ και ο νομικός σύμβουλος και πληροφορικός για να στηθούν κάποια πράγματα. Έχει στηθεί ήδη ένα site
Σας δίνω το URL αν θέλετε να μπείτε και να το επισκεφτείτε. Στο site μέσα υπάρχει πληροφόρηση και όσες λεπτομέρειες θέλετε για το τι είναι πνευματική ιδιοκτησία, τι είναι προσωπικά δεδομένα, για την πολιτιστική κληρονομιά που είναι ένα άλλο κεφάλαιο για τα προσωπικά δεδομένα. Και υπάρχει και στοχευμένη πληροφόρηση για καθηγητές, για φοιτητές δεν βάλαμε, αλλά θα βρείτε υλικό μέσα στους ερευνητές για διαδικασίες εκαθάρισης, κάποιες γενικές διαδικασίες εκαθάρισης του υλικού σας. Αυτό που θεωρώ όμως ότι θα σας είναι κάπως πιο χρήσιμο είναι μια γνωσιακή βάση που έχει δημιουργηθεί. Και τι εννοώ, είναι κάποια συχνά ερωτήματα. Δηλαδή, μίλησαμε για άδειες Creative Commons. Δεν συγκρατήσατε τι είναι οι άδειες Creative Commons. Μπορείτε να μπείτε στη γνωσιακή βάση και να πληκτρολογήσετε τη λέξη άδειες. Αμέσως σας βγάζει μία λίστα που η διατύπωσή τους μέσα υπάρχει η λέξη άδειες. Και πράγματι, το πρώτο ερώτημα είναι σε τι αφορούν οι άδειες Creative Commons, ποια είναι η διαφορά με το copyright. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε, να, έχει δηλαδή από κάτω ακριβώς την απάντηση. Έστω ότι τώρα έχετε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο ή δεν απαντήσαμε στα ερωτήματά σας, ούτε στα συχνές ερωτήσεις, ούτε στο site. Έχουμε στήσει και κάποιο help desk, στο οποίο μπορείτε να μπείτε και να στείλετε και εσείς σαν φοιτητές ακόμη το ερώτημά σας. Πολύ απλό στη χρήση, σας δίνω το link εδώ πέρα. Πολύ απλό στη χρήση, είναι ο ερώτημα. Μπαίνετε μέσα, βάζετε κάποια προσωπικά στοιχεία και μας στέλνετε την ερώτησή σας. Και πραγματικά το τελευταίο διάστημα είχαμε 1-2 ερωτήσεις από κάποιους φοιτητές σε σχέση με τις εργασίες τους και το ιδρυματικό αποθετήριο. Και εδώ είχαμε ένα ερώτημα, πραγματικό ερώτημα. Κάποιος καθηγητής μας ρωτάει, έχω βρει μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στην παρουσίασή μου. Και εμείς το απαντήσαμε, τη συζήτηση που κάναμε πριν λίγο εδώ μέσα, ότι όχι, εκτός αν είναι στο δημόσιο τομέα, δηλαδή ο δημιουργός της έχει πεθάνει πριν 70 χρόνια και περισσότερο, αν την έχω εντοπίσει με κάποια άδεια Creative Commons, και τι άλλο ζητάμε, και τέλος πάντων δίνουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Ή αν είναι έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, του Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, γιατί εκείνα όταν δεν είναι εμπορικής χρήσεως, είναι κυβερνητική πληροφορία και τα λοιπά. Ναι. Από όλους, ναι, αρκεί ναι, να αναφέρεται η πηγή. Ναι. Όπως και στην Εθνική Στατιστική, ό,τι έχω χρειαστεί για διάφορα θέματα, κυρίως ιταλικών και τουρισμού, επειδή παρακολουθώ αυτή την κίνηση, μου τα στέλνουν πάντοτε με τον όρο ότι όπου θα ανακοινωθεί, θέλουμε να αναφέρετε ότι σας τα είναι δώσαμε από εμάς. Εμείς. Ναι, 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 αυτό είναι. Είναι η κυβερνητική πληροφορία, είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, είναι η διάβια μέσα σε όλα αυτά, είναι γενικότερα πολύ, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο κεφάλαιο και είναι ασφαλής τόπος για να παίρνουμε κάποια πληροφόρηση, ναι, ναι, και από εκεί. Και το τελευταίο, είναι αυτό που είπε η κοπέλα πίσω, ότι έχουν δημιουργηθεί στα μαθήματα που έχετε δημιουργήσει. Έχουμε δημιουργήσει και εμείς ένα ηλεκτρονικό μάθημα και μέσα σε αυτό μπορείτε να βρείτε υλικό. Σας δίνω πάλι το URL αν θέλετε να γραφτείτε και να δείτε. Κάποιες γενικές αρχές για πνευματική ιδιοκτησία, κάποιες μελέτες περίπτωσης, είναι λίγο πιο βιβλιοθηκονομικά. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να απαντήσετε και σε κάποια quiz αυτοαξιολόγησης και σας δίνουμε και μια βεβαίωση ότι έχετε παρακολουθήσει αυτό το μάθημα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά είχα να σας πω. Σας βάζω και το σημείωμα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρουσίασή μου και, και τα λοιπά. Σωστά, για να μην μου πείτε ότι μόνο σας τα λέω και δεν τα κάνω. Όχι, όχι, σωστό. Οπότε σας λέω ότι παρούσα παρουσίαση, όπως σας είπα και πριν, και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτή, διατίθεται με άδεια χρήση Creative Commons Ελλάδα, αναφορά παρόμοια διανομή έκδοση 4. Ότι δηλαδή μπορείτε να την πάρετε, να την κάνετε ό,τι θέλετε, αρκεί να με αναφέρετε και αυτό που θα δημιουργήσετε να το δημοσιεύσετε με την ίδια άδεια. Άρα στη σχολιασμένη πια, χάρη σε όλα αυτά που έχουμε ακούσει, θα προσέξουμε πάρα πολύ. Ναι, και ότι δεν είναι και αυτά που σας είπα, τα έχω πάρει και εγώ από αλλού, από αντίστοιχες παρουσιάσεις με την ίδια άδεια, σας δίνω και από που τα πήρα. Και αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και βεβαίως. Ας πούμε, θέλω να κάνω μια εργασία που βασίζεται σε δημοσιεύματα του τύπου. Ναι.
βρίσκω κάτι σε μια εφημερίδα, σε ηλεκτρονική μορφή, βάζω το link, βάζω πηγή. Δεν πρέπει να αναφέρω και το όνομα του συντάκτη? Ή αρκεί μόνο το link ή η παραπομπή? Θα το πεις εσύ αυτά, Φούλη. Θα τα πει συνάδελφος αυτά αναλυτικά. Ναι. Για τον τρόπο παράθεσης έχω πάρει ήδη πολύ χρόνο, νομίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα μείνετε συνέχεια δίπλα στο μεταπτυχιακό μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάθε χρόνο στη μεθοδολογία. Ευχαριστώ. Γιατί είναι σημαντικά η περιουσία αυτών των ανθρώπων, τα όπλα τους για να διεκδικήσουν μια θέση στον ήλιο, έτσι. Ευχαριστώ. Ό,τι βοήθεια θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Κυρία Αλεξανδρά. Ηλία, να πες μου λίγο, μισό. Είναι εδώ. Α, ναι, οκ. Okay. Κλειστό, όχι, δεν είναι αυτό. Α, αυτό είναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Η κυρία Σοφία Αλεξανδρίδου είναι βιβλιοθηκονόμος επίσης και προσφέρει έργο στην υπηρεσία εκπαίδευσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Απιθύτα. Εμένα προσωπικά με έχει σώσει πάρα πολλές φορές από πάρα πολλά λάθη ανθρώπινα και προσωπικά μου, ιδιοσυγκρασικά μου, στα περιοδικά. Και πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο να της δώσουμε χρόνο και να πω κι εγώ κάτω να ακούω. Μπορείτε να είστε και εδώ. Α, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εργάζομαι και εγώ, είμαι βιβλιοθηκονόμος. Εργάζομαι στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης. Και παράλληλα εργάζομαι γι' αυτό τα περιοδικά και στην υπηρεσία έκδοσης, υπηρεσία δημοσίευσης επιστημονικών εκδόσεων του ΑΠΙΘΗ, δηλαδή διεκδούμε κάποια περιοδικά και η υπηρεσία στεγάζεται και αυτή στην κεντρική. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη λογοκλοπή. Καταρχάς να πούμε τι είναι λογοκλοπή. Λογοκλοπή ή αλλιώς λογοκλοπία είναι η ιδιοποίηση με αθέμητο τρόπο ξένης χρηματικής ιδιοκτησίας. Είναι γνωστή και σαν πλαγιαρισμός. Είναι μετάφραση κατά κάποιο τρόπο από τον αγγλικό όρο, plagiarism, ο οποίος προέρχεται από το plagiaris που σημαίνει απαγωγέας. Παραδείγματα λογοκλοπής. Όταν αγοράζουμε την εργασία μας, το ξέρετε πολύ καλά ότι πάρα πολλές εργασίες πουλούνται, μπορείτε να τις αγοράσετε. Όταν γράφουμε την εργασία κάποιου άλλου, μπορείτε να γράψετε την εργασία κάποιου άλλου, να σας ζητηθεί να γράψετε την εργασία, να τη γράψετε και να την παρουσιάσει ο άλλος σαν δική του. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές οι οποίοι το κάνουν και σαν επάγγελμα. Και αυτό το ξέρω, παθέτω, το ξέρετε. Όταν χρησιμοποιούμε τις ιδέες κάποιου άλλου χωρίς να αναφέρουμε ποιανού είναι. Όταν ακόμα δεν βάζουμε εισαγωγικά, όταν χρησιμοποιούμε αυτούσιες φράσεις. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσετε αυτούσια φράση από κάποιο έργο και δεν θα το βάλετε σε εισαγωγικά, παρόλο που θα κάνετε αναφορά, θεωρείται λογοκλοπή. Όταν χρησιμοποιείτε δικές σας προηγούμενες εργασίες χωρίς να αναφέρετε τα στοιχεία τους. Αυτό αφορά σε δημοσιευμένες εργασίες. Έχετε κάνει μια. Κάνετε διδακτορικό, για παράδειγμα, τώρα και θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάτι που είχατε γράψει στο μεταπτυχιακό σας, στη μεταπτυχιακή εργασία. Θα πρέπει να γίνει αναφορά κανονικά. Και αυτό από κάτω, η λογοκλοπία που γράφουμε, είναι αυτό που λέγαμε, είναι ο ορισμός όπως το πήρα από τον Παπινιώτη. Δεν το σκέφτηκα εγώ τον ορισμό. Ακόμα και για το παραμικρό που θα χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας, θα πρέπει να γίνεται αυτή η αναφορά. Δηλαδή, βλέπετε στο σημείο που το γράφω, γράφω Μπαμπινιώτης 2002, σας διευκρινίζω από που το πήρα και εδώ είναι η αναλυτική αναφορά που γίνεται στο τέλος της εργασίας κανονικά. Τώρα, η λογοκλοπή μπορεί να είναι είτε εκούσια είτε ακούσια, είτε να γίνει κατά λάθος είτε να γίνει επίτηδες. Όπως και να έχει, η αντιμετώπιση είναι η ίδια. Καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα, ότι κάποιος έκλεψε. Όταν είναι εκούσια, δεν μπορεί να το κάνετε, ας πούμε, κατά λάθος όταν έχουμε πλήρη αντιγραφή εργασίας. Υπάρχουν παραδείγματα διδακτορικών να κατατεθεί και να είναι ολόιδιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατά λάθος. Όταν αντιγράψατε, όταν έχει αντιγραφή, να μιλάμε στο δεύτερο πρόσωπο, όταν έχει γίνει αντιγραφή ενός κεφαλαίου, ας πούμε, από μια εργασία, ούτε αυτό μπορεί να γίνει κατά λάθος. Κατά λάθος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδέες μιας εργασίας. Όταν, για παράδειγμα, βιαζόμαστε, έχουμε να παραδώσουμε μια εργασία τη Δευτέρα και ξεκινήσαμε να γράφουμε το Σάββατο. Είμαστε Έλληνες. Πολλές φορές τα αφήνουμε για το τέλος. Είναι αλήθεια. Αυτό, όταν βιαζόμαστε, δεν προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε τις ιδέες. Αναγκαστικά θα μείνουμε στις ιδέες που διαβάσαμε. Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε επίτηδες, το κάνουμε κατά λάθος. Παρ' όλα αυτά, είναι λογοκλοπή και έχει την ίδια αντιμετώπιση σαν να ήταν και επίτηδες. Τώρα, πώς γίνεται η αναφορά τοπικών. Καταρχάς, μέσα στο κείμενο, τη στιγμή που γράφουμε, μπαίνει μία παρένθεση ή ένας αριθμός.
ήταν όπως προηγουμένως, είχα εγώ το Μπαμπινιώτη 2002. Σε εκείνο το σημείο γίνεται η παραπομπή, έτσι λέγεται, in-text citation στα αγγλικά, ή citation, citing το ρήμα. Είναι ένας συνοπτικός τρόπος για να αναφέρουμε τη πηγή. Σε εκείνο το σημείο τι χρησιμοποιήσαμε. Στο τέλος τώρα της εργασίας γίνεται η αναφορά, ή αλλιώς λίστα αναφορών ή αναλυτική βιβλιογραφία, και στα αγγλικά είναι reference list, bibliography, references, οτιδήποτε. Βρίσκεται στο τέλος της εργασίας, όπως σας είπα, και έχουμε αναλυτικά πλέον τα στοιχεία της πηγής που χρησιμοποιήθηκαν. Μπορεί η παράθεση τώρα να γίνει είτε με αλφαβητική σειρά, είτε με αριθμητική σειρά, με τη σειρά που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο κείμενο, αναλόγως με το πρότυπο. Υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα βιβλιογραφίας. Η αναφορά, ναι. Sorry. Εδώ είμαστε. Πώς μπορούμε τώρα... Το ένα ήρθε από μετάφραση από τα γαλλικά και το άλλο από μετάφραση από τα αγγλικά. Αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε παράθεση αποσπάσματος καταρχάς. Ένας τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε την εργασία κάποιου άλλου. Αυτό το κάνουμε όταν θέλουμε να ενισχύσουμε ή να διαφωνήσουμε με τα λεγόμενα του συγγραφέα. Δεν είναι θεμητό, μεν, η εργασία να είναι ένα κολλάζ από άλλες εργασίες, αλλά αν αναφέρετε την πηγή, είναι πολύ καλύτερο από το να το χρησιμοποιήσετε χωρίς να μην είναι κολλάζ και να είναι κλεμμένο. Δηλαδή, αν κάνετε μια εργασία, παραδώσετε μια εργασία που είναι κολλάζ, θα σας γίνει μια παρατήρηση ότι δεν είναι δυνατόν, αυτό είναι κολλάζ. Εντάξει, θα σταματήσει όμως εκεί, θα σας πούνε ξαναγράψει την εργασία, οτιδήποτε. Αν παραδώσετε όμως μια εργασία η οποία έχετε αλλάξει μεν κατά κάποιο τρόπο τα λεγόμενα ενός συγγραφέα και τα παρουσιάζετε σαν δικά σας, αυτή η περίπτωση θα ακυρωθεί η εργασία. Είναι λογοκλοπή, είναι κλοπή καθαρά. Αν έχουμε τώρα απόσπασμα, το απόσπασμα μπαίνει σε εισαγωγικά, χωρίς την παραμικρή αλλίωση, ούτε καν στη στίξη, και αν πρόκειται για μεγάλο απόσπασμα, θα ενσωματωθεί μέσα στο κείμενο σε ξεχωριστή παράγραφο και με κάποια εισοχή. Θα γίνει πάντα η αναφορά και στο συγγραφέα και στην έκδοση. Για παράδειγμα, αυτό που είπατε προηγουμένως, το παράδειγμά μου, γι' αυτό σας είπα, είναι από ένα άρθρο, από το Βήμα. Γράφουμε στην εργασία μας σύμφωνα με το άρθρο του Καφαντάρη. Εφόσον αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα μέσα στο κείμενο, θα μπει μόνο η γρονιά στην παρένθεση. 2012. Βλέπετε, μπαίνει πιο μέσα ολόκληρη παράγραφος. Είναι το κομματάκι που πήρα εγώ από το άρθρο. Όλοι οι καλοί μαθητές γνωρίζουν ότι μεγάλο ποσοστό των μαθητών του αντιγράφει. Ακριβώς όπως το βρήκα. Είναι χωρίς εισαγωγικά, γιατί είναι ξεχωριστή παράγραφος. Είναι μεγάλο το κομμάτι και μπαίνει σε ξεχωριστή παράγραφος. Παρ' όλα αυτά, εξαρτάται και από το πρότυπο. Το Harvard που θα δούμε παρακάτω το θέλει και σε ξεχωριστή παράγραφο και σε εισαγωγικά. Αυτό είναι το APA. Πάλι το χρησιμοποιούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Εξαρτάται τι θα σας ζητηθεί κάθε φορά, ποιο πρότυπο σας ζητείτε να χρησιμοποιήσετε. Και από κάτω, στην αναλυτική αναφορά, γράφω το όνομα του συγγραφέα του άρθρου, το συντάκτη του άρθρου, την ημερομηνία της εφημερίδας που δημοσιεύτηκε, γιατί αυτό από το Βήμα, επειδή είναι ημερής εφημερίδα, έχουμε Σεπτέμβριο 30, το τίτλο του άρθρου, το τίτλο της εφημερίδας και πότε ανακτήθηκε. Είναι σημαντικό, επειδή εγώ το βρήκα online, να γράψω πότε το ανέκτησα και το URL βέβαια. Πότε είχα πρόσβαση σε αυτό το άρθρο. Αν είχα το έντυπο, θα έλειπε το κομματάκι που λέει ανακτήθηκε Μάρτιος. Αν δεν είχατε την ημερομηνία που το εντύπω. Αν δεν είχα. Ένα άρθρο εφημερίδας, ας πούμε, ένα άρθρο από τι. Μισό. Ναι, ένα άρθρο εφημερίδας που πιθανότερο να έχει την ημερομηνία έκδοση. Ναι. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν σε online. Αυτό είναι online, οπότε μπορώ να σας πω. Α, αν μπω στο Βήμα, ας πούμε. Ένα ένθετο ισπανικής εφημερίδας, αλπάει σε μανάλ, το οποίο πολύ πιθανόν, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, να μην έχει ημερομηνία έκδοση. Κάποιο άρθρο στο οποίο δεν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε ημερομηνία της έντυπης έκδοσης. Βάζουμε το ανακτήθηκε απλά μόνο, δηλαδή παραλείπουμε το. Την παρένθεση εννοείται. Όχι. Νομίζω ότι θα βρείτε την ημερομηνία. Δηλαδή όλα τα άρθρα έχουν πότε δημοσιεύτηκαν. Εγώ στο μυαλό μου το Βήμα. Το El País που λέτε δεν το ξέρω, να σας πω. Στο Βήμα γράφει πότε δημοσιεύτηκε το άρθρο. Πότε βγήκε online βασικά. Δηλαδή, μία από τις δύο πληροφορίες πρέπει να υπάρχει. Άρα, πότε γράφει, πότε και online. Θέλουμε μια ημερομηνία. Το πέρασμα του χρόνου το βγάλουν αυτό το link, δεν ισχύει πια, γιατί εμένα μου έχει τύχει να ψάχνω κάτι και να
Οτιδήποτε γενικά χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, αν χρησιμοποιήσουμε μια ιστοσελίδα, την ΕΛΠΑΙΣ που είπατε. Αυτό βασικά που έχω εγώ είναι από συνδρομή της βιβλιοθήκης. Το βήμα είναι κλειστό, είναι κλειδωμένο. Θέλει συνδρομή, είναι συνδρομή της βιβλιοθήκης, οπότε θα είναι εκεί, το ξέρω. Αν χρησιμοποιήσετε κάτι από μια ιστοσελίδα, καταρχάς δεν χρησιμοποιούμε, αυτό είχα σκοπό να σας το πω παρακάτω, αλλά το κάνω παρένθεση εδώ, δεν χρησιμοποιούμε οτιδήποτε από το ίντερνετ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα wiki, Wikipedia, οτιδήποτε. Δεν ξέρουμε ποιος... Και το εκτυπώνουμε στο αρχείο μας, στο σπίτι μας, ναι, όταν βάζουμε το link. Αυτό γιατί ακριβώς. Αν φύγει από το διαδίκτυο, εμείς έχουμε τη μαρτύρια, όπου εκεί επάνω βάζουμε και την ημερομηνία προσπέλασης και γράφουμε και το link. Το ναι, κρατάμε σπίτι. Εγώ κρατάω ακόμα όλη μου τη διδακτορική διατριβή και όλες τις πηγές σε ένα ντουλάπι στο σπίτι. Άμα πεθάνω, σας πετάξουν. Επειδή ακριβώς το διαδίκτυο είναι κάτι που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αύριο θα υπάρχει, γι' αυτό ακριβώς κρατάμε ένα screenshot. Αν θέλετε, κρατάμε μια εκτύπωση, ό,τι σας βολεύει. Πρέπει κάτι να είναι κρατημένο, για να είστε εσείς κατοχυρωμένοι ότι όντως υπήρχε αυτό εκεί κάποτε. Δηλαδή, τώρα θα σας φέρω ένα παράδειγμα, είναι καθαρά πολιτικό. Okay. Δηλαδή, ήταν σε μια φάση καυγά, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Έλεγε τη Νέα Δημοκρατία, ανεβάσατε αυτό στην σελίδα σας και έλεγε το Πασόκ, μα δεν υπάρχει, γιατί το είχαν κατεβάσει την ίδια μέρα. Δηλαδή, αυτό με το που το χρησιμοποιούμε, το πρέπει να το έχουμε κρατημένο, για να είμαστε εμείς σίγουροι. Πότε είχα εγώ πρόσβαση. Δηλαδή, αυτό γράφτηκε το 2012, αλλά εγώ μπήκα στην ιστοσελίδα και το πήρα το 2015. Πείτε. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό αναφέρεται σε άρθρα. Έχω την εντύπωση όμως ότι, ας πούμε, αν είναι η Εγκυκλοπαίδια Μπριτάνικα, ξέρω εγώ, πάλι πρέπει να βάλω αναρτήθηκε. Άμα είναι online, εννοείται, ναι. 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 Ημερομηνία. Ό,τι είναι online, είναι το αναρτήθηκε, ναι. Μάλιστα. Στα αγγλικά είναι accessed, το ίδιο είναι, ναι. Αλλά ό,τι είναι online, ναι, γράφουμε πότε ανακτήθηκε. Σε αυτό που είπατε ότι δεν μπορούμε να παραπέμψουμε σε οτιδήποτε ή να πάρουμε οτιδήποτε από το ίντερνετ. Δεν εννοώ το θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, είναι άλλο θέμα. Ναι. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε, ας πούμε, blogs. Στα blog μπορεί να γράψει οτιδήποτε, όποιος θέλει, ό,τι θέλει. Με αυτή τη λογική το λέω. Το θέμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι άλλο πράγμα. Η Wikipedia δεν θεωρείται έγκριτη. Γιατί μπορεί να γράψει πάλι ο καθένας ό,τι θέλει. Με τη λογική ότι μπορείτε να πάρετε μια άδεια από τον καθηγητή σας και να σας πει ναι, αυτό το συγκεκριμένο το θεωρώ αξιόλογο, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, με αυτή τη λογική καθαρά. Ότι δεν είναι, μπορεί να γράψει ή να ανεβάσει όταν θέλει. Μπορώ να πάω εγώ να γράψω κάτι. Το ρωτούνε γιατί εγώ έχω κάνει ένα σύμφωνο με τα κεντρικά της Wikipedia στο Λονδίνο και για να κάνουν 180 ώρες πρακτικής άσκησης στη μετάφραση. Μεταφράζουν από τις γλώσσες τις ξένες που ξέρουν καλά στα ελληνικά για την ελληνική Wikipedia. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι απολύτως αξιόπιστη και ελεγχόμενη μετάφραση. Παίρνετε βεβαίωση από μένα. Ανεβαίνει από τη Wikipedia Ελλάς. Υπάρχει το σύμφωνο και υπάρχει μέσα στον κανονισμό από Wikipedia της Αγγλίας. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Ναι. Εγώ λίγο και θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω με την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση δεν παίρνουμε κάτι αν δεν το κρίνουμε. Δηλαδή, αν δούμε στη Wikipedia και δούμε ότι από κάτω υπάρχει μια λίστα με αναφορές, ότι έχουμε δει ότι αυτός ο άνθρωπος το έχει γράψει, το έχει ψάξει, το έχει τεκμηριώσει, εγώ δεν το χρησιμοποιούσα προσωπικά. Αν δούμε απλά ένα άρθρο χωρίς καμία αναφορά, χωρίς τίποτα, απλά πήγε κάποιος και έγραψε κάτι, δεν θα το χρησιμοποιούσα. Δηλαδή, θέλει νομίζω και σε αυτή την περίπτωση μια κρίση και όχι είναι καλή ή είναι κακή. Γενικά, τώρα εγώ αυτό που ξέρω, ότι αυτό γι' αυτό το λέω, ότι γενικά σε Wikipedia, δεν, τώρα εξαρτάται και από τον καθηγητή, το λέω. Αλλά συνήθως οι καθηγητές δεν επιτρέπουν τη Wikipedia. Δηλαδή θα σας πούνε χρησιμοποιήστε κάτι πιο επίσημο. Εσείς άλλο μπορεί είναι να πείτε, σαν πηγή. Σαν πηγή εννοώ, βιβλιογραφίας, αυτό ακριβώς. Σαν πηγή θέσεων, πρωτογενώς. Και άλλο είναι όταν κάνουν πρακτική άσκηση μετάφρασης. Ναι, εγώ το λέω σαν πηγή για να γράψουν, ας πούμε, τη μεταπτυχιακή τους εργασία. Σαν πηγή, καθαρά, σαν βιβλιογραφική πηγή. Σαν πρωτογενή πηγή, όχι. Μπορεί εντάξει. Να τρέξει κάποιος της βιβλιογραφικής αναφοράς ναι, της Wikipedia. Ναι. 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 Και μπορεί να κάνει και σύγκριση μετά με έντυπο υλικό και να είναι σίγουρος. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καταρχάς τη Wikipedia σαν πρώτη πηγή πληροφόρησης. Να πάμε να δούμε πληροφορίες. Από εκεί πέρα χρησιμοποιούμε τη βιβλιογραφία για να δούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιογραφία της Wikipedia για να γράψουμε και εμείς την εργασία μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια. Παρακαλώ. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να αναφέρουμε ότι βασιστήκαμε
Δεν θα βασιστείτε σε ιδέες της Wikipedia, θα χρησιμοποιήσετε τη βιβλιογραφία και θα διαβάσετε το πρωτογενές το άρθρο, το πρώτο. Θα πάτε ένα βήμα πίσω δηλαδή. Και πάλι όμως μας δίνει μια έμπνευση. Ναι, αλλά δεν χρησιμοποιείτε ακριβώς αυτό το κομματάκι στην εργασία σας. Δεν θα χρησιμοποιήσετε δηλαδή κείμενο μέσα από τη Wikipedia, θα πάτε πιο πίσω. Όχι, αναφέρομαι στο κομμάτι των ιδεών που ναι. δείξατε προηγουμένως σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Όχι, όταν λέμε ιδεών, εννοούμε αυτό που γράφει μέσα στο κείμενο. Των ιδεών που χρησιμοποιούνται σε κείμενα. Δεν εννοούμε το τι σκέφτηκε κάποιος να χρησιμοποιήσει. Όπως επίσης και οι μεταπτυχιακές εργασίες. Μεταπτυχιακές εργασίες δεν χρησιμοποιούνται για να γράψουμε άλλες μεταπτυχιακές εργασίες. Δεν θεωρείται πρωτογενής πηγή. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μόνο σε επίπεδο βιβλιογραφίας πάλι. Δηλαδή να ψάξετε μια μεταπτυχιακή εργασία και να δείτε τι χρησιμοποίησε αυτός για να γράψει την εργασία του. Οπότε για να πάρετε ιδέες. Να το απορρίψει. Εντάξει. Τώρα, άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε πηγές είναι να συνοψίσουμε. Να συνοψίσουμε τις ιδέες, αλλά να μην αλλάξουμε την άποψη του συγγραφέα. Να μην αλλάξουμε αυτά που είπε ο συγγραφέας. Όλο εκείνη η παράγραφος που είχα πριν, σε μία σειρά, στην Αμερική λογοκλοπή στο Λύκειο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, Καφαντάρης 2012. Και η παραπομπή στο τέλος κανονικά. Και τέλος η παράφραση. Η παράφραση είναι αυτό που χρησιμοποιούμε νομίζω συνήθως. Τα λεγόμενα ενός συγγραφέα τα μεταφέρουμε με δικές μας λέξεις. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνουμε πιο σωστά ένα κομματάκι στο δικό μας το κείμενο, μια ιδέα ενός άλλου στο δικό μας το κείμενο. Δεν αλλοιώνεται όμως το νόημα. Δεν θέλουμε να αλλοιώσουμε αυτά που είπε ο συγγραφέας. Θέλουμε απλώς να τα προσαρμόσουμε στο δικό μας το κείμενο. Γίνεται πάντα η αναφορά στο συγγραφέα και στην έκδοση, εφόσον είναι δημοσιευμένο φυσικά. Έχουμε την παράφραση εδώ. Το κειμενάκι εκείνο, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στην Αμερική, λογοκλοπή στα Λύκεια, αγγίζει το 97,5, Καφαντάρης 2012. Και βλέπει. Η σύνοψη είναι πιο σύντομο. Είναι... Το συνοψίζουμε. Το κάνουμε όσο πιο σύντομο γίνεται. Εντάξει. Βλέπετε ότι η αναφορά στο τέλος δεν έχει καμία διαφορά, ούτε η παραπομπή μέσα. Ο τρόπος που θα πούμε το κείμενο, που θα μεταφέρουμε το κείμενο έχει. Τώρα, γιατί αποφεύγουμε τη λογοκλοπή. Καταρχάς είναι ανήθικο. Ο λόγος, ας πούμε, που δεν κλέβουμε από ένα σούπερ μάρκετ δεν είναι ότι θα μας πιάσουν και θα μας πάνε φυλακή. Μπορεί και να μην μας πιάσουν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι σωστό. Είναι αντίθετο με το στόχο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, δηλαδή με τη μάθηση. Αν αγοράζετε όλες τις εργασίες σας και θα σας βγει πολύ ακριβό το πτυχίο και εκτός των άλλων δεν θα μάθετε και τίποτα. Πλέον έχει κυρώσεις. Παλιότερα ήταν πιο δύσκολο να εντοπιστεί, είναι το επόμενο που θέλω να σας πω, εντοπίζεται πάρα πολύ εύκολα και πλέον είναι και σοβαρές οι κυρώσεις. Γιατί ακριβώς μπορούμε να το εντοπίσουμε. Μπορείτε είτε να, άμα είναι μια απλή εργασία, να ακυρωθεί η εργασία σας, μπορεί να ακυρωθεί και το πτυχίο σας όμως. Αν η λογοκλοπή είναι στη πτυχιακή σας εργασία, για παράδειγμα, και εντοπιστεί μετά που θα έχετε το πτυχίο, ακυρώνει το πτυχίο. Έχει συμβεί περίπτωση στο Αριστοτέλειο που μία διδάκτορας, εφόσον τελείωσε το διδακτορικό της. Στη φιλολογία. Στη φιλολογία. Δεν ξέρω, να σας πω, νομίζω στη φιλοσοφική κάπου ήταν. Τρία χρόνια έγινε ο καμπράς. Είναι πολύ πρόσφατο. Τελείωσε το διδακτορικό, το υπέβαλε όμορφα και ωραία. Διορίστηκε, μάλλον, έγινε λέκτορας. Και μετά από κάποιο καιρό, μια άλλη κυρία την κατηγόρησε ότι έχει πάρει την εργασία της. Πήγανε στα δικαστήρια, αποδείχθηκε ότι όντως είχε πάρει ολόκληρη την εργασία. Και έχασε και τη θέση της ως λέκτορας και το διδακτορικό της, τα πάντα. Και το κύρος της. Και το κύρος βασικά, δηλαδή και καινούργιο διδακτορικό να κάνει, πλέον το έχει χάσει όλο. Ποιος την παίρνει. Τώρα, πώς αποφεύγουμε τη λογοκλοπή. Αναφέρουμε όλες τις πηγές που χρησιμοποιήσαμε, αλλά όχι ό,τι διαβάσαμε. Κατά να κάνουμε μια εργασία θα διαβάσουμε πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Εμείς θα αναφέρουμε μονάχα αυτά που χρησιμοποιήσαμε. Κάθε φορά που διαβάζουμε ένα βιβλίο, είτε πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε είτε όχι, κρατάμε τα βιβλιογραφικά στοιχεία, συγγραφέα, τίτλο, εκδότης, έκδοση, ό,τι νομίζουμε, χρονιά, ό,τι θα μας χρειαστεί. Ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιήσουμε τελικά. Το κάνουμε αυτό για να, όταν θα έρθει η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε, αν δεν έχουμε τα στοιχεία, θα πρέπει να ξαναψάχνουμε, να τα βρούμε, χάνουμε χρόνο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών, για να γίνει πιο εύκολο όλο αυτό. Αυτό υπάρχουν προγράμματα. Εμείς έχουμε, αυτή τη στιγμή είχαμε συνδρομή στο RefWorks, είναι μια συνδρομή που τελείωσε, τώρα χρησιμοποιούμε το Mendeley. Θα σας το δείξω στο τέλος. Είναι ένα προγραμματάκι το οποίο μας κάνει τη ζωή εύκολη στην ουσία. Μας κάνει τη μορφοποίηση της βιβλιογραφίας πάρα πολύ εύκολα και το ενσωματώνει και μέσα στο Word που γράφουμε.
Κατά τη συγγραφή τώρα της εργασίας, στο κείμενο, κάνουμε ξεκάθαρο ποιος είπε τι, δεν το αφήνουμε κάτι να αιωρείται. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτολεξή φράσεις, τις βάζουμε σε εισαγωγικά. Στην περίπτωση της μετάφρασης, είναι, στην ουσία έχουμε παράφραση. Οπότε είμαστε προσεκτικοί να μην αλλάξουμε το νόημα. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσετε κάτι το κείμενό σας και είναι ξενόγλωσσο, αυτό που θα το βάλετε να προσπαθήσετε να μην αλλάξει το νόημα. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτά που είπε ο συγγραφέας. Οπότε πάλι πάει η μετάφραση. Δεν βάζουμε εισαγωγικά. Παράφραση χωρίς εισαγωγικά ή με εισαγωγικά. Όχι, χωρίς εισαγωγικά. Η μετάφραση είναι δικό σας καθαρά. Βγαίνει η αναφορά σε εκείνο το σημείο η παραπομπή και στο τέλος η αναφορά στο κανονικά. Αλλά προσέχουμε τη μετάφραση να μην αλλάξουμε αυτά που είπε ο συγγραφέας. Είναι βασικό να δίνετε χρόνο στον εαυτό σας, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αυτό που σας είπα, αν βιαζόμαστε, δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε τις ιδέες, οπότε τις μεταφέρουμε σχεδόν όπως τις βρήκαμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πρόγραμμα ανίχνευση λογοκλοπής. Ένα free πρόγραμμα είναι το πλαγιαρίσμα. Σαν βιβλιοθήκη, έχουμε, σαν ίδρυμα, έχουμε συνδρομή στο Εφορους, αλλά έχουν πρόσβαση μόνο οι καθηγητές. Και κάτι το οποίο αφορά κυρίως εσάς για να προστατεύσετε τις εργασίες σας, γράφουμε πάντα το όνομά μας. Η εργασία μας πρέπει να έχει το όνομά μας. Είναι χαζό να ψάχνει κάποιος να βρει ποιος έγραψε μια εργασία. Και την δηλαδή. Κοινοποιούμε ηλεκτρονικά σε όποιον να την πάρει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, να το θέσω αλλιώς, όλα τα έγγραφα πρέπει να έχουν ένα τίτλο. Εφόσον έχουν ένα τίτλο, καλό είναι να έχουν και ένα συγγραφέα. Τώρα, σας έχω ένα screenshot εδώ από τον Εφορους. Είναι, ο Εφορους, σας είπα, είναι το πρόγραμμα που έχουμε πρόσβαση σαν συνδρομή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα είτε να δώσετε εσείς στον καθηγητή σας το κείμενό σας, το Word, και να το ανεβάσει στο Εφορους, είτε με αυτή την οθόνη να σας δώσει ένα προσωρινό κωδικό ο καθηγητής, το code που γράφει εδώ και το student number, ώστε να ανεβάσετε μόνοι σας την εργασία. Δεν θα δείτε όμως τα αποτελέσματα, τα βλέπει ο καθηγητής τα αποτελέσματα. Αυτό είναι από μία εργασία, έχω σβήσει φυσικά το όνομα της εργασίας, το όνομα του συγγραφέα της εργασίας. Σας λέει ότι το αρχείο διατριβή 2 έχει 9% αποτέλεσμα λογοκλοπής. Σας λέει ότι βρήκα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το ΕΑΠ, από εκεί που βρήκε, και είναι σημαντικό ότι βρίσκει στο ΕΑΠ, γιατί το ΕΑΠ είναι κλειστή η βάση του και το βρίσκει όμως παρόλα αυτά. Έχει βρει από μία βάση στο ίντερνετ, είναι το Army.gov. Βλέπετε, έχει πολλά από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν ξεχωρίζει. Από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το 2% που γράφει. Και πόσο είναι αποδεικτό, πόσο της εκατό θεωρείται. Αν θα είναι, αυτό θα σας το πω, είναι 9%, okay. Αλλά το αν θα είναι λογοκλοπή ή όχι είναι απόφαση του καθηγητή. Δηλαδή, αν όλα αυτά αναφέρονται κανονικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Εννοείται αν υπάρχουν. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι το κείμενο. Μου φωτίζει με κόκκινο τι κομμάτια βρήκε. Και εδώ μου το παραθέτει με το πρωτότυπο. Το κόκκινο είναι όπως ήταν το, αυτό που έγραψε μάλλον ο φοιτητής και το μαύρο από εδώ, αυτή τη μεριά, είναι το πρωτότυπο το κείμενο. Λοιπόν, εδώ μου λέει, ο Γκόλεμαν ορίζει τη σίγμα νη, δεν ξέρω τι είναι, ως ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες παρέχουν. Προφανώς, αντιγράφει βασικά ολόκληρο το περιγράφο, στον Γκόλεμαν θα κάνει αναφορά. Δεν κάνει όμως αναφορά από που πήρε τη μετάφραση. Αυτό είναι λογοκλοπή. Αυτό πρέπει να έχει καταλάβει. Όχι. Είναι ακριβώς. Δηλαδή, αν δείτε, βάζει ένα, ναι, ένα να στη μέση, το και, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, θα κάνει αναφορά, ναι, μεν, στον Γκόλεμαν που έγραψε την πρωτότυπη ιδέα, το οποίο είναι στα αγγλικά κατά πάσα πιθανότητα. Τη μετάφραση όμως κάποιος την έκανε. Και είναι από κάποια εργασία. Αυτό νομίζω ότι είναι από πτυχιακή στο Πειραιά. Θα έπρεπε να έχει αναφορά και στον Γκόλεμαν και στο εδώ στη μετάφραση, στην εργασία που έκανε τη μετάφραση. Ναι, αλλά αυτό το κομματάκι το βρήκε, δεν ξέρω να σας πω ποιος είναι ο Γκόλεμαν. Λοιπόν, βρήκα μια εργασία. Αυτό το κομματάκι είναι από κάποια εργασία. Δηλαδή η μετάφραση, εκτός κι αν αυτός που έκανε και την πρώτη εργασία, πάλι είναι μεταφορά από το βιβλίο. Καθόλου απίθανο. Δηλαδή θα έπρεπε σε εκείνο το σημείο να γράφει, καταρχάς και εδώ δεν έχει, ούτε στον Γκόλμαν έχει, έτσι όπως είναι, δεν έχει παραπομπή. Θα έπρεπε να έχει ο Γκόλμαν μέσα σε παρένθεση χρονιά,
Εντάξει. Και τελειώνοντας εκεί που λέει εξαιρετική επίδοση, θα έπρεπε να έχει πάλι παρένθεση το όνομα του μεταφραστή, το όνομα του παιδιού που έκανε την εργασία. Δεν θα μπορούσε να μπει. Αν είναι σε βιβλίο και το διάβασε, θα μπορούσε να μπει το βιβλίο το μεταφρασμένο. Δεν ναι. Χρειάζεται να. Όχι. Άμα αυτό το πήρε από κάποιο βιβλίο. Στο αγγλικό, το ας πούμε. Όχι. Να ναι. Ο κόσμο, αλλά όχι να. Mm. Ωραία. Δηλαδή... Από τι το βρήκε δηλαδή έπρεπε στην πραγματικότητα. Στο συγκεκριμένο έπρεπε να αναφέρει την εργασία που το πήρε. Δηλαδή, αυτό αν ήταν σε βιβλίο, όντως θα έκανε τη μετάφραση του βιβλίου. Δεν θα έκανε. Ναι, σωστά, όντως αυτό θα έκανε. Αλλά αυτό, εφόσον το πρόγραμμα αυτό το εντοπίζει σε κάποια άλλη εργασία. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε, το πήρε από άλλη εργασία. Μπορεί τώρα και η άλλη εργασία να το πήρε από το βιβλίο, να είναι αυτολεξή. Αυτός όμως, εφόσον το πήρε από την εργασία, δεν μπορεί να ελέγξει αν είναι από το βιβλίο. Το πιο λογικό είναι να ελέγξει, να γράψει παραπομπή στην εργασία. Εντάξει. Ναι. Εξαρτάται από το πρότυπο που θα χρησιμοποιήσει. Αυτό εκεί ορίζεται δηλαδή πώς θα το χρησιμοποιήσει. Ναι. Τώρα πάλι αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα, πάλι στην ίδια εργασία. Εδώ δεν έχει καθόλου καμία παραπομπή τίποτα. Αντίστροφα λέει οι άνθρωποι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το. Βλέπετε τις δύο τις παραγραφούλες, το κείμενο πώς το πήρε, δεν έχει υπάρχει καμία αναφορά. Αυτό είναι από άλλη εργασία. Δηλαδή έκανε ένα ξυλοκολάζ. Εντάξει. Είναι από εργασίες, από το ΙΚΕ. Αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, τώρα δεν θυμάμαι, γιατί να δημοσιεύσετε τις εργασίες σας. Γράφετε σε ένα διδακτορικό και εγώ το κλέβω. Το καταθέτω όμορφα και ωραία. Εσείς με κάποιο τρόπο πρέπει να αποδείξετε ότι είναι δικό σας και ότι το γράψατε πριν από μένα. Αν είναι δημοσιευμένο στο ΙΚΕ και θα το βρει το έφορο σε οποιοδήποτε άλλο μηχανή αναζήτηση, θα το βρει. Και θα βρει και την ημερομηνία ότι εσάς είναι πριν από μένα. Οπότε εγώ έκλεψα εσείς και όχι εσείς εμένα. Γιατί μπορεί να το γυρίσω ανάποδα μετά από ότι εσείς με το κλέψατε. Είναι καλό να είναι δημοσιευμένα. Είναι για το δικό σας το καλό. Τώρα, τα πρότυπα βιβλιογραφίας. Είναι τυποποιημένα πρότυπα σύνταξης. Τι είναι βασικά, τυποποιημένα πρότυπα σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που γράφουμε τις βιβλιογραφικές αναφορές. Το αποτέλεσμά τους είναι να υπάρχει μια ομοιομορφία στην παράθεση των βιβλιογραφικών πηγών και σε κάποιες περιπτώσεις τα πρότυπα μας ορίζουν πώς θα είναι και ολόκληρη εργασία. Δηλαδή ότι πρέπει να είναι έτσι, με αυτά τα περιθώρια, να υπάρχει ο τίτλος με αυτή τη μορφή. Οπότε μας δίνει και μια συγκεκριμένη μορφοποίηση της εργασίας. Χωρίζονται χοντρικά σε παρενθετικά. Ένας από τους διαχωρισμούς που γίνεται είναι τα παρενθετικά και τα αριθμητικά. Τα παρενθετικά είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως στο σημείο που γίνεται η αναφορά να μπαίνει μια παρένθεση. Τα αριθμητικά το χρησιμοποιεί κυρίως η ιατρική, το Vancouver εδώ. Στο σημείο που γίνεται η αναφορά μπαίνει ένας αριθμός. Ένα, ξέρω εγώ, και στο τέλος της εργασίας μπαίνει το ένα ότι είναι αυτή η αναφορά. Ναι. Συνήθως έχει να κάνει με σχολές. Δηλαδή η φιλοσοφική χρησιμοποιεί το Harvard, χρησιμοποιεί την APA, δεν θα πάρει αριθμητικό σύλλογο, δεν θα χρησιμοποιήσει το Vancouver. Κυρίως είναι ο καθηγητής όμως. Harvard χρησιμοποιείται, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το Harvard πάλι έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Εγώ σας δίνω μία, είναι το Anglia Ruskin, από το ένα πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Όταν υπάρχει μέσα στο κείμενο, χρησιμοποιούμε το επίθετο του συγγραφέα και τη χρονιά δημοσίευσης. Αν το όνομα του συγγραφέα είναι μέσα στο κείμενο που γράφουμε εμείς, στην παρένθεση περιλαμβάνεται μόνο η χρονιά δημοσίευσης. Δηλαδή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων ενηλίκων, Κόκος 2005, από εκεί το πήρα. Αν έγραφα όπως αναφέρει ο Κόκος, θα μπει μόνο το 2005, μόνο η χρονιά. Πείτε μου. Θα κάποιος έχει γράψει δύο βιβλία. Στην ίδια χρονιά. Τότε μπαίνει στην πρώτη φορά, θα έβαζα Κόκος 2005 και στο A και B. Σε περίπτωση παράθεσης αποσπάσματος, το απόσπασμα είναι αυτό που σας είπα. Σε αυτή την περίπτωση το Harvard το θέλει και σε εσοχή και με εισαγωγικά, και τα δύο. Και αν αυτό είναι σε μία σελίδα συγκεκριμένη, γράφουμε και τη σελίδα. Όχι αν είναι, θα είναι σε μία σελίδα συγκεκριμένη, ναι, σωστά. Μπαίνει Κόκος 2005 και η σελίδα. Από πού το πήραμε, πείτε μου. Να ρωτήσω κάτι που δεν είναι ακριβώς σχετικό με αυτό. Όταν έχουμε ένα βιβλίο επιστημονικό και έχει μέσα παραπομπή, και εμείς παίρνουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα από αυτός παραπέμπει. Ο συγγραφέας παραπέμπει κάπου αλλού. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο σωστός είναι να πείτε ότι χρησιμοποίησα αυτή την παραπομπή που την βρήκα εκεί. Το σωστό.
Συνήθως όμως, μπράβο, γιατί είναι δύσκολο, είναι πιο δύσκολο ο τρόπος σύνταξης βασικά, χρησιμοποιούμε, κάνουμε απευθείας παραπομπή στην αρχική πηγή. Οπότε μπορείτε να διαβάσετε την πηγή, γιατί το κομματάκι πάλι της πηγής, οπότε να χρησιμοποιείτε την πρωτότυπη πηγή. Ναι. Όχι. Αν εγώ γράψω ένα βιβλίο και αναφέρω σε εσάς και θέλει η κυρία να χρησιμοποιήσει το δικό σας το άρθρο, το σωστό θα είναι να γράψει στο άρθρο της κυρίας που το βρήκα στο θεμένο. Mm. Τώρα, επειδή είναι πιο δύσκολο σαν σύνταξη και εντάξει, πολύ δυσκολευόμαστε να μην πω ψέματα, αυτό μπορείτε να κάνετε πρακτικά είναι να διαβάσετε το πρωτότυπο το άρθρο, το αρχικό, το δικό σας και να παραπέμψει σε εσάς απευθείας, να παραλείψει εμένα. Θα παραπέμψετε με κανονικά με τον ενδιάμεσο, ότι το βρήκα εκεί. Είναι, η διαφορά είναι ότι μπαίνει ένα in, τέλος πάντων, είναι σαν να βάζετε παράθεση, είναι αποσπάσματος ενός βιβλίου. Εντάξει. Η παραπομπή και βασικά η βιβλιογραφία πρέπει να είναι, ο σκοπός της είναι να εντοπίζουμε το υλικό, οπότε θέλουμε να είναι συγκεκριμένη. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση που έχουμε απόσπασμα μπαίνει η σελίδα, γιατί θα πρέπει να πάει ο άλλος κατευθείαν εκεί. Σε περίπτωση τώρα που έχουμε μέχρι τρεις συγγραφείς, το τελευταίο όνομα, το τελευταίο συγγραφέας θα μπει με END. Newhouse and Cooper 2013. Ή As Newhouse Stated, Newhouse and Cooper, πάλι το 2013, επειδή εμφανίζεται το όνομα. Σε περίπτωση τώρα τεσσάρων συγγραφέων, το πρώτο όνομα και μετά γράφουμε et al. Και άλλοι. Και τη χρονιά. Όσον αφορά τώρα τη βιβλιογραφία, το Harvard, σύμφωνα με το Harvard, οι βιβλιογραφικές αναφορές μπαίνουν αλφαβητικά. Είναι καλό να υπάρχει μια τυποποίηση, εδώ σας έχω ένα παράδειγμα, γιατί μπορούμε να βγάλουμε και μια άκρη τι είναι αυτό που βλέπουμε. Τώρα, το πρώτο είναι ένα άρθρο. Μαζί, ηλεκτρονικό. Όλα, ναι. Ναι, μπαίνουν αλφαβητικά. Και τα ελληνικά τώρα πάλι εξαρτάται από τον καθηγητή αν θα μπουν στην αρχή ή στο τέλος. Αλλά πάλι μαζί, δηλαδή χώρια τα ελληνικά, χώρια τα αγγλικά, αν θα μπουν στην αρχή ή στο τέλος. Λοιπόν, το πρώτο είναι ένα άρθρο που το βρήκα online. Βλέπετε, φαίνονται όλοι οι συγγραφείς, σύμφωνα με το Harvard μπαίνουν όλοι οι συγγραφείς. Ο τίτλος, το περιοδικό, BMJ Open, είναι online, γι' αυτό σας το βάζει online. Τόμος, τεύχος, το PE, αυτό που γράφει, είναι οι σελίδες, το συγκεκριμένο περιοδικό έχει, έτσι έχει τις σελίδες του, και γράφει available at, το URL και την ημερομηνία που είχα πρόσβαση. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για άρθρο, γιατί δεν είναι τα σε italics. Πώς καταλαβαίνω το πρώτο είναι άρθρο και το δεύτερο είναι βιβλίο, ας πούμε. Το δεύτερο είναι βιβλίο γιατί υπάρχει ο εκδότης. Γράφει έκδοση, ο Routledge. Αυτή είναι η διαφορά, ο εκδότης. Επίσης, σε ένα περιοδικό έχουμε τόμο και τεύχος. Γράφει 5 μέσα σε παρένθεση 10. Είναι ο τόμος 5, το τεύχος 10. Τα επιστημονικά περιοδικά έχουν συνήθως ένα τόμο, ένα έτος και τεύχη. Οπότε βλέπουμε τόμο και τεύχος. Τώρα, το τρίτο, φαίνεται και από τις σελίδες, πάλι 51, έχει τις σελίδες, είναι έντυπο. Είναι Journal of Human Resources. Ο τίτλος του περιοδικού πλέον είναι Italics. Ενώ όταν είναι βιβλίο, ο τίτλος του βιβλίου είναι italics. Και πάνω ο τίτλος του... Women's Weight and Disordered Eating είναι κανονικά, δεν είναι italics. Το περιοδικό λέγεται BMJ Open. Γι' αυτό είναι italics. Εκεί. Εδώ έχουμε italics τον τίτλο του βιβλίου. The Italian Language Today. Αυτό πάλι είναι άρθρο σε περιοδικό, αλλά είναι έντυπο. Γι' αυτό δεν υπάρχει το URL. Όλα τα υπόλοιπα είναι έντυπα. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι έντυπα περιοδικά. Βλέπετε σε αυτό το τεύχος, είναι 46, είναι ο τόμος. Το τεύχος λεγόταν SI, είναι Special Issue. Έτσι λεγόταν, έτσι το βάζω, όπως το βρω. Εντάξει, και τις σελίδες πάλι θα πέσω. Γελά να πέσω. Δεν θα γελάει κανείς. Λοιπόν. Αν βάλετε... Ναι, έχω την ιστοσελίδα. Θα σας τη δείξω μετά καλύτερα. Το κούνησα και τώρα καλύτερα. Εντάξει, όχι. Όχι, αυτό φταίει.
Επειδή κουνήθηκα. Λοιπόν. Πού κλείνει αυτό. Τώρα, αν έχουμε αναφορά σε βιβλίο. Πάμε στη βιβλιογραφία. Βιβλίο με έναν συγγραφέα. Κόκος, κόμμα. Το μικρό το όνομα, το αρχικό. 2005. Ο τίτλος σε Ιτάλιξ. Τόπος έκδοσης και εκδότης. Βιβλίο με παραπάνω από ένα συγγραφέα. Δεν μας νοιάζει αν είναι δύο ή τρεις, οτιδήποτε. Μπαίνουν όλοι οι συγγραφείς. Τώρα, αν είναι πάρα πολύ, θα γράψετε το όλο. Δεν ορίζει όμως το πρότυπο πόσο θεωρεί πάρα πολλούς. Που εμφανίζεται στο άρθρο. Ναι. Επίσης, αν ο συγγραφέας είναι... έχει γραμμένο λάθος το όνομά του στο άρθρο. Θα το γράψετε κι εσείς λάθος. Όπως φαίνεται στο άρθρο. Αναγκαστικά. Όχι, είναι το Harvard που βλέπαμε. Αυτό ισχύει για όλα τα πρότυπα. Αν ο συγγραφέας, αν εγώ γράψω ένα άρθρο και κάνω λάθος το όνομά μου, πρέπει να το χρησιμοποιήσετε κι εσείς λάθος. Αυτό που φαίνεται στο άρθρο. Τι φαίνεται? Έντυπο, ο επιμελητής. Είναι το επόμενο, είναι βιβλίο με επιμελητή. Όταν είναι συλλογικό έργο. Αυτό που έχω εγώ σαν παράδειγμα είναι ένα κεφάλαιο. Ναι, Άλκη, δεν ακούγεται. Ο συγγραφέας του κεφαλαίου λέγεται Καραλής, η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, στο, αυτό είναι το βιβλίο, Βεργίδης και Κόκος, οι επιμελητές, η εφογράφημε ΠΙΜ του βιβλίου, είναι συλλογικό έργο. Εκπαίδευση ενηλίκων διεθνές προσεγγίσεις, Αθήνα Μετέχνιο. Εντάξει, αυτό είναι ένα συλλογικό έργο. Και εγώ χρησιμοποιώ ένα κεφάλαιο, δεν κουνιέμαι άλλο γιατί έκανα. Και αυτό είναι ένα βιβλίο online. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε online ένα βιβλίο, το οποίο έχει συνδρομή στη βιβλιοθήκη, είναι προστατευμένο δηλαδή με κάποιο, όχι copyright, προστατεύεται με κάποιο password. Έχετε πρόσβαση γιατί υπάρχει το password. Γράφετε τα στοιχεία πάλι της έκδοσης, και ωραία, και μετά available through Aristotle University of Thessaloniki website, το site μας και πότε είχατε πρόσβαση. Το βγάζω, το βγάζω. Θα πάρει το μικρόφωνο. Νομίζω ότι ακούγεται, δεν ακούγεται. Λοιπόν, όταν έχουμε άρθρο σε περιοδικό, όταν το περιοδικό μας είναι έντυπο, μπαίνει κανονικά ο συγγραφέας, πάλι αν είναι πολύ συγγραφής, όλοι οι συγγραφείς, ο τίτλος του άρθρου, ο τίτλος του περιοδικού τώρα είναι italics, ο τόμος, το τεύχος και οι σελίδες. Όταν είναι online, ό,τι βάλαμε και προηγουμένως, απλά βάζουμε available through, Aristotle University πάλι website κτλ. Αν είναι κάτι το οποίο είναι free, θα μπει χωρίς το Aristotle University, το ξανά. Αν μήπως να κλείσουμε αυτό. Όχι, δεν πειράζει. Γι' αυτό λέω. Okay. Συγγνώμη για το προηγούμενο που είπατε... Ξαναγυρνάω. Πείτε μου. Αυτό το άρθρο online... Το άρθρο online είναι... Όταν είναι ελεύθερο, θα βάλει τα available through και το URL. Αυτό επειδή είναι συνδρομή της βιβλιοθήκης, μεσολαβή βιβλιοθήκη. Δηλαδή ότι το πήρατε από, τη δικιά μας, από το δικό μας το site. Εντάξει. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Σας έχω ότι η παρουσίαση και εμένα διατίθεται με άδεια Creative Commons. Και θέλω να σας δείξω λιγάκι. Καταρχάς, τον οδηγό του Anglian Ruskie, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Ναι, Harvard. Αν το βάλετε δηλαδή στο Google, Harvard, Άγγλια. Το σημειώνετε έτσι όλοι μετά από την... Αν το ψάξετε στο Google, γι' αυτό δεν σας... Ναι, σας έχει. Γενικές οδηγίες. Πώς γίνεται μέσα στο κείμενο η παραπομπή. Όταν έχουμε το author, όταν δεν έχουμε
Δεν υπάρχει ο συγγραφέας. Καταρχάς, βρίσκεται ένα κείμενο χωρίς συγγραφέα, δεν υπάρχει ημερομηνία, τι κάνετε με τις σελίδες, ό,τι και να πατήσει, σας έχει αναλυτικά τι γίνεται. Σε περίπτωση βιβλίων, books, journals, newspapers, σας έχει πάλι τι χρησιμοποιούμε. Οτιδήποτε εδώ, other sources, reports, νόμους, ό,τι χρειαστείτε έχει δηλαδή, τα websites, αυτό που σας είπα, πείτε μου. Σε ένα ελληνικό κείμενο, ναι. Σε ελληνική εργασία, θα χρησιμοποιήσουμε... Ξενόγλωσσο στυλ βιβλιογραφίας. Ναι. Δεν έχουμε ελληνικά στυλ βιβλιογραφίας. Τι εννοείτε. Το ND, ξέρω εγώ, κάπου είναι ND, no, το no author, από εκεί. Α, χ όμικρον στα ελληνικά. ND είναι χωρίς ημερομηνία. Χι-χι, χωρίς χρόνο, το λέμε στα ελληνικά. Ναι, αυτά μπορείτε να το ψάξετε βασικά. Το ND είναι no date εδώ. Mm-hmm. Στα αγγλικά, στο τέτοιο είναι anonymous, οπότε θα βάλετε anonymous πάλι, ανώνυμο έργο. Εννοείται να έχει γίνει μετάφραση από κάποιον άλλον τέτοιο. Όχι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάποια τυποποιημένα. Αν χρειαστείτε κάτι, μπορείτε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, να ψάξουμε να το βρούμε. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα το Mendeley που σας είπα, Ηλιάνα, το κλείνω. Το Mendeley είναι ένα free πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη. Θεωρήσαμε ότι εκτός των άλλων δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε συνδρομή σε κάτι το οποίο υπάρχει free. Χρησιμοποιεί, φτιάχνει ο καθένας μια δικιά του βάση. Μισό. Βιβλιογραφική. Με τις εργασίες που χρησιμοποιεί. Ξεκινώ δηλαδή τη διπλωματική και αρχίζω και κάνω τη βάση. Αυτό θέλω. Δώστε. Word ήθελα. Λοιπόν, τις εργασίες που χρησιμοποιείτε, τις μαζεύετε μέσα στο Mendeley και φτιάχνετε μια βάση, είναι σε αυτό το στυλ. Το κάνει αυτόματα, δηλαδή. Το κάνει αυτόματα. Δηλαδή, βάζετε εδώ πέρα, εισάγετε με κάποιο τρόπο τα PDF και τα PDF τραβάει το μόνο το πρόγραμμα. Πριν, δηλαδή, ναι. Σαν πηγές για την εργασία μας. Mm-hmm. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό και όταν στο τέλος την παραδίδεις, σε μια νύχτα γίνεται. Πώς τα θέλουμε, δηλαδή, με ποιο στυλ θέλουμε. Ναι. Ποιο λεπτά λιγάκι μονάχα. Ωραία. Λοιπόν, εισάγουμε στο Mendeley. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εισάγετε τις εγγραφές, τις πηγές τις οποίες χρησιμοποιήσατε. Μπορείτε είτε να βάζετε κατευθείαν PDF, να τα διαβάζετε μέσα εδώ πέρα, να κάνετε notes, να κάνετε, να σημειώνετε. Είναι εδώ πέρα, δηλαδή. Από εδώ σας είναι το Add Files. Add file, add folder, watch folder. Μπορείτε να παρακολουθείτε κάποιον φάκελο, να τραβάει τον PDF. Δηλαδή με τη λογική ότι μαζεύετε. Πιο εύκολο είναι το watch folder. Ναι. Με τη λογική ότι όταν κατεβάζουμε κάποια PDF, τα αποθηκεύουμε όλα στον ίδιο φάκελο. Μπορείτε να φτιάξετε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας και να δηλώσετε στο Mendeley ότι θέλετε να παρακολουθεί αυτό το φάκελο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που εσείς βάζετε κάτι στο φάκελο αυτό, θα το τραβάει το Mendeley κατευθείαν. Θα πηγαίνει η βιβλιογραφική εγγραφή μέσα στο Mendeley. Εντάξει, είναι το πιο εύκολο αυτό. Και τα υπόλοιπα μπορείτε να ρωτήσω, να το κάνετε. Θα το ανακαλεί και όλα στο κείμενο. Το κείμενο, ναι. Άρα έχετε κάνετε ένα σώμα κειμένων. Προσέξτε σημασία, ναι. Το αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, η διεύθυνση είναι mendeley.com. Μην το κατεβάζετε, ναι. Δουλεύετε και online, που σημαίνει ότι μπορείτε να καθίσετε σε όποιον υπολογιστή θέλετε και να βλέπετε τη βάση σας. Ανοίγει το PDF μέσα στο ίδιο το Mendeley, έχει δικό του PDF viewer. Οπότε εγώ εδώ μέσα μπορώ να φτιάχνω σημειώσεις και την επόμενη φορά που θα μπω να είναι εδώ. Δηλαδή ήμουν σε αυτό, πάω στο notes, λέω θέλω αυτή τη σημείωση, με πηγαίνει κατευθείαν στη σημείωσή μου. Κάνει πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να πω. Δεν προλαβαίνω να σας το δείξω αναλυτικά. Την ώρα που γράφετε... Δεν τελείωσε η συνεργασία με τέτοιους υποστηρικτές της έρευνας. Την ώρα που γράφετε, εδώ επιλέγετε Insert Citation, Go to Mendeley, σας πηγαίνει στη βάση σας. Επιλέγετε ποια εγγραφή θέλετε, επιλέγετε Site και το φτιάχνω. Τώρα, εδώ σας έχει τα στυλ βιβλιογραφίας. Όλα αυτά είναι στυλ βιβλιογραφίας και έχει κι άλλα. Το Harvard δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Harvard Reference Format 1.
Έχει, ναι. Αν πάμε εδώ πέρα που λέει More Styles. So. Και πάμε Get More Styles. Μόνο που κουνιέμαι. Harvard. Ναι, έχει παυλίτσα. Harvard, το Anglia Ruskin, είναι αυτό. Αυτό θα το πάρετε όλοι. Install. Και το άλλο με τις άδειες θα το προσέξετε πολύ. Mm. Και του λέμε θέλουμε αυτό. Οπότε τη μορφοποίηση τώρα της εργασίας την έχει, βλέπετε, αυτή ήταν η διαφορά από το άλλο, το Harvard. Το άλλο το είχε με το Apersand, που λέγεται, εδώ το έβαλε με το End. Τρομερή διαφορά, φυσικά. Ναι, αλλά μπορούμε συνεχίζουμε, να γράφουμε. Ό,τι κρίνουμε. Αυτό εξαρτάται από τον καθηγητή. Συνέπεια. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι λένε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο στυλ βιβλιογραφίας θα χρησιμοποιήσετε, αρκεί να είναι ίδιο. Και να έχει συνέπεια. Ναι, και να το κρατάτε παντού, να είναι συνεχώς το ίδιο. Υπάρχουν άλλοι που σας λένε ότι θέλω αυτό. Εξαρτάται από ποιον και γι' αυτό λέω, ρωτάτε. Εγώ επειδή τους λέω συνέχεια στη μετάφραση αυτό, στη βιβλιογραφία τους αφήνω χαλαρούς. Okay. Λοιπόν, πάλι insert citation, go to Mendeley, επιλέγουμε ποιο θέλουμε, site και σε κάποια σημείο, αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε στο τέλος της εργασίας, απλά πρέπει ο cursor να είναι σε κενή γραμμή. Επιλέγουμε insert bibliography. Καταπληκτικό. Τώρα, αν συνεχίσω εγώ να γράφω εδώ, τώρα βλέπετε εδώ μου βγάζει ένα λάθος. Το author εδώ που βγάζει είναι λάθος. Σημαίνει ότι η εγγραφή μου μέσα στο Mendeley είναι λάθος. Θα μπορούσα δηλαδή να το δω από εδώ. Αυτό χρησιμοποίησα. Ναι. Η λέξη αυτή έπρεπε να μην υπάρχει. Αυτό έπρεπε να το δω. Δηλαδή, ό,τι βρίσκει βάζει. Αυτό εννοώ. Είναι πιο σωστό να το διορθώσετε εδώ. Λοιπόν, φυσικά. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρω, μισώ. Okay. Λοιπόν, αν χρησιμοποιήσω τώρα αυτό, ας πούμε, για να πάμε πιο τέτοιο, λάθος. Εδώ που είμαστε πάλι, insert citation, go to Mendeley, θα βάλω αυτό που είναι πιο μπροστά, site. Και το προηγούμενο διόρθωσε, γιατί πάλι έψαξε και το βρήκε και είδε ότι είναι διορθωμένο και μου έβαλε και αυτό και στη σωστή σειρά. Δηλαδή προσθέτει στη σωστή σειρά ό,τι συμβάζουμε και συνεχίζει και προσθέτει. Δηλαδή μας κάνει τη ζωή εύκολη, αυτό που σας έλεγα. Κάποτε έπρεπε να γίνει. Ήτανε το άγχος, αυτό δεν ήτανε. Να κάνεις τη βιβλιογραφία σου έπαιρνε και σε όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μπορεί να κάνεις και ένα μικρό λάθος. Αυτό πλέον ξέρεις ότι δεν πρόκειται να κάνει λάθος. Απλά πρέπει να ελέγξεις από το Mendeley τέτοια ψηλά λαθάκια. Εδώ, ας πούμε, μας λέει ότι κάτι του λείπει. Σας λέει ότι αυτό το αρχείο έχει κάποια λάθη. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πια. Τι δεν βρήκε. Μόνο αν δεν βρούμε κάποιο βιβλίο online, μπορούμε να προσθέσουμε σε κάποιο εικονικό. Τι εννοείται εικονικό. Εδώ, μέσα στο Mendeley. Εδώ, δεν θα το δεχτεί, αν δεν είναι manual, αυτό εννοείται. Ναι, ναι. Δεν δηλώνεται δεχτεί. Ότι είναι βιβλίο, όχι, μια χαρά. Ναι. Τίτλο συγγραφέα και θα δηλώνεται ναι, όλα. Το κάνεις μόνο. Mm-hmm. Απλά συμπληρώνεις παιδεία και δεν φτιάχνεις βιβλιογραφία απλά. Είναι πιο εύκολο όπως και να έχει. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω με η κυρία Κασάπη πώς θέλει να το κάνουμε. Το συγκεκριμένο, το Mendeley, θα είναι υπηρεσία. Εμείς προσφέρουμε κάποια σεμινάρια. Αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας να κανονίσουμε κάποιο σεμινάριο. Θα το δούμε αναλυτικά. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Αυτά δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι να κλείσω το Mendeley. Ναι. Τα σεμινάρια κάθε πότε γίνονται? Τα σεμινάρια για το Mendeley γίνονται δύο φορές το μήνα περίπου. Πόσα, μία στη μέση του μήνα και μία στο τέλος. Τι εννοείται? Μπορούμε να διαλέξουμε ώρα. Εμείς θέλουμε να είναι. Αν σας βολεύει, μπορείτε να μου πείτε και να κανονίσουμε. Αυτή την ώρα. Ναι. θα μου πείτε μονάχα. Βέβαια θα πούμε. Don't save αυτό ήθελα. Κανονίζουμε μετά κανονικά να κάνουμε ένα σεμινάριο τις ώρες που θέλετε. Εντάξει. Ωραία. Αυτό ήταν. Πείτε μου. Μπορούμε να την ανεβάσουμε στο site της βιβλιοθήκης, ναι. Αν θέλετε. Ναι.
Ή έχετε μάθημα στο e-learning, μπορούμε να το κάνουμε κάπως έτσι, δεν ξέρω εσείς. Έχουμε μάθημα στο e-learning, αλλά και στη site της Βουλευτής για όλα τα παιδιά που στο που πανεπιστήμιο σήμερα, είναι σωστά, γιατί δεν είστε όλοι ανήσυχα το ιταλικό. Και έξυπνα και καλά. Οπότε ναι, εσείς είστε από το ιταλικό, όχι, ναι. Καμία σχέση. Τι πράγμα? Πολιτικές επιστήμες. Ωραία. Λοιπόν, στο site της βιβλιοθήκης, να σας δείξω που είναι οι προηγούμενες βασικά, οπότε υποθέτω εκεί πέρα θα τις βάλουμε. Λοιπόν, στα σχετικά... Πρέπει να είναι στα έντυπα. Ναι. Είναι από το site της βιβλιοθήκης, βιβλιοθήκες, σχετικά, και η επιλογή που έκανα είναι τα χρήσιμα έντυπα. Είναι το σημείο που μαζεύουμε όλες τις παρουσιάσεις. Έχει και άλλες παρουσιάσεις, δηλαδή μπορείτε να δείτε εκεί. Άρα στην ουσία, αν τελειώσει τώρα αυτό που λέμε συζήτηση, θα πάμε απευθείας έξω που έχει να τσιμπήσουμε κάτι λιγουλάκι ελαφρύ. Γιατί καλύτερα είναι να μην το κόψουμε στη μέση, έτσι δεν είναι? Έχετε ερωτήσεις, ουσίας ερωτήσεις, απορίες, πράγματα, στην κυρία Ρακάν, στην κυρία Αλεξανδρίδη. Να βλέπω, η Κατερίνα έχει. Πείτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε από το σπίτι μας, με τους κωδικούς ως φοιτητές, να πούμε σε ό,τι είναι αγορασμένο από το... Ας πούμε, αν έχει το JSTOR, αν έχει... Ναι. Ψάξουμε να... Λοιπόν, από το σπίτι, για να έχετε πρόσβαση, λοιπόν, πάλι στη σελίδα της βιβλιοθήκης σας πάω. Ναι. Εδώ λέει πρόσβαση στις πηγές. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο, για να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πηγή της βιβλιοθήκης, χρειαζόμαστε IP αναγνώριση του υπολογιστή. Δηλαδή, να αναγνωριστεί ο υπολογιστής αυτός ανήκει στο Αριστοτέλειο. Όταν είμαστε μέσα στο Αριστοτέλειο, εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ ασύρματο δίκτυο, αναγνωρίζεται επειδή χρησιμοποίησα το κωδικό μου για να μπω στο ασύρματο. Όταν είστε στο σπίτι, εδώ λέει εκτός Πανεπιστημίου Πολύ, ναι, σας έχει οδηγίες. Χρειάζεσαι αυτή την υπηρεσία. Λέγεται VPN. Μάλιστα. Αν το πατήσετε, η υπηρεσία VPN είναι μια υπηρεσία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας έχει οδηγίες. Χρειάζεται ιδρυματικό λογαριασμό, όλοι έχετε λογικά. Να έχετε σύνδεση στο ίντερνετ. Mm. Και τώρα, από εκεί και πέρα, σας λέει εδώ... Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Αλεξανδρίδη. Αν δηλαδή πάρει τον φορητό του ένας μεταπτυχιακός ή ένας προπτυχιακός και πάει πίσω από τη βιβλιοθήκη, εκεί που εκεί υπάρχει ασύρματο. Δεν μπορεί να του δώσουν και ένα IP που να του κάνουν όλη την προετοιμασία για να μπορεί από το σπίτι του, με όποιον πάροχο και αν έχει, να μπαίνει. Τώρα παίρνω εγώ τον φορητό μου. Okay. Και θέλω να δουλεύω και στο σπίτι. Ναι, αυτό πάω κάνουμε. Πάω πίσω από τη βιβλιοθήκη, εκεί που είναι η τεχνική. Α, στο φοιτητικό αναγνωστήριο εννοείται πάνω, ναι. Και τι του λέω, θέλω να μου κάνεις όλη αυτή την εγκατάσταση. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση, αυτό πάω να σας πω. Αν χρησιμοποιείτε Windows στο 7 ή 8 μου ή Android, συγκεκριμένα, ναι, σας λέει, δείτε τα σχετικά, από εδώ είναι τα έντυπα. Σας έχει τις οδηγίες για το 7, για το 8, για το Android, τα Macintosh, οτιδήποτε. Αν δεν έχετε 7 ή 8 και έχετε κάτι άλλο, είναι πάλι αυτό, πάλι οδηγίες για Windows, δηλαδή αν το πατήσω θα δείτε ότι έχει εικονίτσες. Κάνετε αυτό και αυτό και αυτό, μισό λεπτάκι. Αν τώρα δυσκολευτείτε για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να κάνετε αυτό εκεί. Ναι. Και επίσης έχουν και τηλεφωνικό κέντρο, είναι 99 9000, τους παίρνετε τηλέφωνο και το κάνουν βήμα-βήμα από το σπίτι, από το τηλέφωνο. Σας λένε κάνετε αυτό, κάνετε εκείνο. Μην επαναπαυθούμε τώρα που το ακούσαμε. Αυτό κυνηγήστε το από τώρα, θα το χρειαστείτε. Είναι μέσα στο μάθημα της μεθοδολογίας. Μην το αφήνετε όταν θα ξανάρθει η ανάγκη. Η ανάγκη ήταν από χθες. Μ' άρεσε το χθες. Πείτε μου, ορίστε. Να πεις που το κάνουμε αυτό πέρσι, ισχύει για φέτος, έτσι? Ναι. Όταν είναι, ισχύει για όσο καιρό ισχύει το ιδρυματικό λογαριασμό σας, τον ανανεώνετε σε κάποια φάση. Όταν θα ανανεώσετε, ανανεώνετε και το VPN. Δηλαδή, σας έρχεται κάποιο email ότι ο λογαριασμός σας πρόκειται να λήξει. Υποθέτω ότι βλέπετε τα email του Πανεπιστημίου. Ωραία. Σας έρχεται κάποιο email, όταν πρόκειται να λήξει ο ιδρυματικός λογαριασμός, λήγει και το VPN. Ανανεώνονται δηλαδή μαζί. Μαζί με το... Όχι. Είναι άλλη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να το ανανεώσετε και εκείνο εκείνη την ώρα, δηλαδή.
ερωτήσεις. Τότε να ευχαριστήσουμε πολύ τις δύο κυρίες, την κυρία Ρακά. Ευχαριστούμε. Και να σας πω και κάτι για να καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια. Όπως εδώ έχουμε καθηγητές και ερευνητές, εκεί υπάρχει και η όλη η κλίμακα των καθηγητών στους βιβλιοθηκονόμους, το ξέρετε αυτό. Απλώς εδώ στην Ελλάδα άργησε να έρθει αυτή η επιστήμη και ακόμα την ανακαλύπτουμε. Και θα αργήσει ακόμα πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει ένας εσωτερικός κήπος. Θα έρθείτε λίγο να τσιμπήσουμε κάτι λίγο και μετά να χωρίσουμε. Εδώ υπάρχουν βεβαιώσεις. Όποιος θέλει τις βεβαιώσεις, μετά θα έρθει εδώ να συμπληρώσει το όνομά του, εντάξει. Ή τις κάνετε τώρα με το σκυλό σας. Εδώ. Ναι, αχ, κυρία Κασάπη, σε κάποια έγραψα όνομα. Ωραία. Στα υπόλοιπα δεν ξέρω. Πρόλαβα και έγραψα, αν θέλει το δείτε λιγάκι. Ξέρουν ποιοι έχουν τα ονόματά τους. Όχι. Είναι αυτοί που είχαν έρθει στην αρχή, αρχή που πρόλαβα να τα γράψω. Εντάξει. Προσπαθώ να τα επιλέξω. Θέλουμε να τα σβήσουμε αυτά. Αντώνης Παπαδόπουλος. Μάλιστα, κύριε Παπαδόπουλε. Εσείς παίρνετε το διάστημα, βεβαίως. Power, power. Πώς? Αλλά το γράψω στο δίκτυο μας το όνομα εμείς που δεν το... Ναι, μπορείτε. Αλλά δεν θα καθίσετε λίγο μαζί μας στον κήπο. Χρυσοβαλάντο Γεωργία Μούγκρου. Ευλαμβία Αλεξοπούλου. Να σας τα δώσω, κορίτσια. Ορίστε. Αυτό δεν το πάρεις τώρα. Θα το συμπληρώσετε στο σπίτι σας, δηλαδή. Ένα ο καθένας όμως, δεν μπορεί να πάρει. Ορίστε. Λοιπόν, μαζεύω από εδώ. Ορίστε. Ορίστε. Ορίστε, κυρία μου. Όχι, εννοώ. Θα πάρει αλλιώ. Θα πάρει αλλιώ, θα συμπληρώσουμε καινούριο. Μισό λεπτό. Από το μεταπτυχιακό, από τη μετάφραση, υπάρχει κανεί σε εκκρεμότητα. Δεν παίρνει διπλά. Πού είναι ο Χρήστο? Έλα το Χρήστο. Κυρία Κασάπη, το μαζεύω το λάθο. Πώ? Ναι, όχι, παρακαλώ. Ποιο θέλει. Από μεταπτυχιακό μας. Άντε, η Μαξίμπη. Πρέπει να πάρει το πρέπει να με συγχωρείτε. Έτσι, δεν είμαστε όλοι από το Ιταλικό. Αυτή τη στιγμή όμως περίσεψαν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περίσεψαν. Έχω ένα. Ναι, όχι, δύο, πριν λήξει το τέτοιο. Τρία. Λήξει, δηλαδή τα τέσσερα χρόνια προς την προπτυχιακή ήταν ανεώσει το τέσσερα. Δεν θα κλείξει τα τέσσερα χρόνια. Και... Ναι, απλώ. Ναι, ναι, έρχεται η κυβέρνηση έχει υγεία. Πρέπει να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Δεν ξέρω να σα πω ακριβώ ποια είναι η διαδικασία. Ναι, έχετε γράψει τα ονόματα έξω. Ωραία, λοιπόν. Όχι, δεν σα έρχεται χώρη. Κύριε Αλεξανδρίδη, έχουμε περισσότερου ανθρώπου από τι βεβαιώσει μπορούμε να κάνουμε αύριο. Ναι, μπορείτε και να πείτε. Και να, από πού όμως θα τα πάρουν, από τον κύριο Δημήτρη θα τα πάρουν. Ναι, γίνει εύκολο. Γιατί το τεστ του κυρίου Δημήτρη είναι εύκολο. Όχι, θα, μπορείτε να έρθετε σε μένα. Για να μην βλέπεις με τα τέτοια. Είμαι στο διπλανό εσείς. Το κτίριο. Θα πω από κάτω. Στη διπλανό το κτίριο της βιβλιοθήκης. Το ξέρετε, το επιστημονικό αναγνωστήριο. Α, λοιπόν, σε πώς είναι το κηλικείο. Καταρχάς, ναι. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή δίνω. Όπως τους έχω μπροστά μου αναγκαστικά, ένα. Γιατί πόσο μας περισσεύουν. Δύο, όχι εξτάς, όπως έχω μπροστά μου. Τρία. Λοιπόν. Τέσσερα. Λοιπόν, τα ονόματα που λείπουν, να γράψουμε τα ονόματα που λείπουν. Ελάτε εδώ, όσοι έχετε ανάγκη, πώς. Όχι, για να σας γράψω στην κάλπη βεβαίωσης.
εντάξει. Επομένως, αύριο παίρνει τη βεβαίωση. Με το λάρι, με το λάρι. Με το λάρι, επί το πού. Να σας πει η κυρία Αλεξανδρίδη. Και να θέλαμε, δεν μπορούμε τώρα, γιατί η διευθύντρια της βιβλιοθήκης λείπει αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι, κυρία Αλεξανδρίδη. Ελέω. Θα σας πει η κυρία Αλεξανδρίδη. Ελώνα, συγγνώμη, εγώ της Ελεονόρα. Οκ. Σαλτιέλ, Σίγμαν Χαλάμπα. Τα φιλιό. Εσείς πρέπει να έχετε ξαναρθεί. Έχουμε ξανάρθει στο... Γιατί το Σαλτιέλ δεν ξεχνιέται, συγγνώμη. Σαλτιέλ, μικρό. Νίκος. Ωραία, τι ώρα πρέπει να μπορούμε να έχουμε. Οι τρεις, είστε αυτοί. Α, και εσείς. Εσείς οι τρεις, αυτοί οι τρεις, είστε μονάχα. Οκ. Από αύριο θα τις έχω κάτω στο γκισέ. Μετά τις 10, ας πούμε, για να προλάβω να τις εκτυπώσω, να τις υποκρέψω. Στο γκισέ κάτω. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ναι, αλήθεια, αυτή την εταιρεία είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι το κηλικείο, αριστερά έχει ένα διάδρομο. Στο αριστερό σας χέρι πάλι θα βρείτε ένα άλλο διάδρομο, κατεβαίνετε κάτω, είναι υπόγειο το κτίριο. Ωραία. Το κηλικείο δηλαδή βλέπει έτσι, στα αριστερά του έχει ένα διάδρομο και κατεβαίνετε κάτω. Εντάξει, δεν θα βρείτε εμένα, θα είναι στο γκισέ. Μόλις θα μπείτε μέσα, θα έχω δώσει τις... Εντάξει, για να μην ψάξετε να με βρείτε εμένα. 10 η ώρα και μετά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Έχουμε βασικά πολλά σενικά, αρκετά σεμινάρια που μπορείτε να δείτε. Μπράβο. Είστε το μεταπτυχιακό του Ιταλικού. Όχι, ειδικά είναι ιστορικός μου για το 2013, έχει ένας αλαβαίνος σας πραγματικά. Ευχαριστούμε. Η Ιταλιά είναι η βιβλιοθήκη, δηλαδή. Είναι δυνατή απλά, έχει μεταπτυχιακή μέρωση. Εντάξει, το τέλειο δημοκρατικό.